Όπως και πέρσι βάζω μου, να παίξουμε παιχνίδι το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα των σφαιρικών ερωτήσεων. Το ρεκόρ κατακτήσεων έχει το Μάριος Ενωφίτου με μία. Οι κανόνες κύριοι είναι ξεκάθαροι. Και για να είμαστε δίκαιοι για τη σειρά, για να μην κατηγορείτε το Πάσο. Μα γιατί ο Πάσος, Δεν άπω, ρε. Είναι ναι, ακριβώς, για αυτό το λόγο. Άρχισατε τόσα ψυχολογικά, ρε. Όχι, έχουν σειρά με αυτά. Εσύ παραπάνω, ναι, να δεις. Είστε ψυχολογικά. Ευκήγε τώρα όλη η Κύπρος, ευκήγε το από έτσι. Φίλα, ρε. Καρμιώτης, θα πάθω σε που πίσω το από έτσι. Είχε τρία χρόνια να Κωστή μου, είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμος. Και το Αποέλ επίπεδε κατηγορία, απλά κυρώθηκε. Άντε πάρε, άντε πάρε. Ένα σου σύρω τηλέφωνο. Ένα χρόνο να δω και μετά. Αν και στους αποθυμένα που απέρσεις. Εγώ το άφηκα. Τούτος, έχεις αποθυμένα. Τρώει τρεις τεσσάρες στη σειρά. Και γι' αυτό είναι που καρτεράζει. Καρτεράζει διαφορετικά διαφορετικό, είναι τούτο μου είναι. Βάσο μου, εγώ πλέον σκέφτομαι μόνο οι άδειες και εγκουράστηκα εγώ. Γιατί λέω τι είπουμε, αν ήταν το Αποέλ, δεν μπορούσα στο Σουβλιτζίνι, δεν μπορούσα στο Σουβλιτζίνι. Καλωσορίσατε παιδιά στο δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαιρικών ερωτήσεων. Εγκαριστερό. Ακούω έτσι. Άρα είμαι πολλά μακριά. Καλά, καλά, καλά. Κράτα το κοντά σου. Μπορώ να σας δω στον καιρό που είναι Ιούλιο και μην ακούω κανένας. Δεν ακούω το ράδιο. Ε, να τα πεις τώρα σήμερα. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Βάσο μου, καλώς ορίσες. Ευχαριστώ, Γιάννο μου. Καιρό να σε δούμε, φίλε μου. Καλώς σας βρήκαμε. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, έτσι καιρό πέρσι, έλεγαμε αν το Αποέλ θα τα καταφέρει, θα γίνουν το άλλο. Τελικά πήγες να πιέσεις το πρωτάθλημα παρολίων να έντο πιέσεις και φέτος. Θέλω να μου πεις έτσι με το χέρι στην καρδιά, αν πιστεύεις ότι να πιάσεις το πρωτάθλημα. Πολλά νωρίς, δύσκολο. Να μπορείς. Είναι το μηχανισμό και λάλη μας. Άρα πάλι ο μηχανισμός. Ένα, μέσα στα φαβορία είναι ο Αποέλ. Με την έλευση του Μιλόγεβιτς παίζει πολλά καλά. Κάνει αποτελέσματα. Που είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω οι τέσσερις ομάδες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η τέταρτη είναι η ΑΕΚ. Τρίτη ΑΕΚ, δεύτερος η Πάφος, τέταρτος ο Άρης. Ο Απόλλωνας, αν πιάσει το παιχνίδι που την έφεση, να κοντέψει στους... Αν έφεση, είναι δηλαδή. Σαν παιχνίδι και σκουάστη. Ο Απόλλωνας. Έβγαμε έφεση πράγματι ο παιχνίδι. Αν πιάσει. Αν πιάσει. Αν πιάσει. Άκουσες καλά να μου πω. Είπε να πιάσει. Ναι, πιάσει. Ολόησα ρε. Ολόησα. Τους. Ναι. Έναν και γίνος κοντά. Και να παίξει καλύτερη μάπα κάποια στιγμή. Η μεγάλη απογοήτευση είναι και ομάδες δάμε, ΑΕΛ και Ομόνια και Ανόρθωση. Συμφωνείς? Ναι, αλλά δεν το περίμενες, δεν το έβλεπες. Όχι. Εμείς αλλαλούσαμε το όμως, για την Ομόνια ειδικά. Για πέρσι, για φέτος. Που τον Ιούλη μου το αλλαλούσαμε. Λόγω του προγραμματισμού που είναι. Ναι. Εντάξει, ξεκάθαρο, φαίνεται, φωνάζαμε το, αλλαλούσαμε το ή εγώ, ούλοι. Ούλοι όσοι εν ήταν τυφλωμένοι λίγο από την πορεία της Ευρώπης το έναν το άλλον, τα προαθλήματα, τα προηγούμενα και ξέρω εγώ, θεωρούσαν το. Εντάξει, το θέμα είναι πιο συνεχόμενες χρονιές που είχα για προγραμματισμό. Πιο χρονιές, ναι. Μόνο την πρώτη είχε ο okay, άφεση δικαιούσε να κάνει μια χρονιά λάθος. Που εντιαμε που ήταν το λάθος του ότι έκαμε ο Μπέρκ μια χρονιά άσχημη. Άιστο, να δούμε αν μπορεί εσά η δεύτερη. Εσεί πιάσετε το OK να ψάσετε την προηγούμενη σα χρονιά που τα κάνετε λάθος. Εμεί κάθε χρόνο. Όχι εσεί, εντό για του. Εσεί έχετε το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ξανά πάνω. Εντάξει, τον πρόδρομο. Ο πρόδρομος με τα καλά του και τα κακά του έχει έναν πολλά σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ο πρόεδρος της Κυπριακής ομάδας. Θωρεί λίγο μπροστά.
Το πιο απλό πράγμα. Έφτιαξε τον προπονητή του μία εβδομάδα ακριβώς πριν να έφτιαξε η Ομόνοια και έπιανε τον προπονητή που θα έπρεπε να πιάει η Ομόνοια. Είδε λίγο μπροστά. Είσαι σίγουρος ότι δεν είναι καλά. Και το πάντα. Είσαι σίγουρος να πιάνεις τον προπονητή του άλλο. Όχι, ένα λεπτό. Αν έφτιαξε τον προπονητή η Ομόνοια ήταν ένας πιθανός, θέλω να σου πω. Εντάξει, εξαρτάται και τον μπάτζερ που να δώσει και τα λεφτά που να δώσει. Γιατί ο πρόεδρος καλεί παραπάνω από την Ομόνοια. Αλλά είναι το που θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ο πρόεδρος θωρεί πάντα μπροστά ένα βήμα από τους υπόλοιπους. Και πάντα, όταν πιένει θόρεν την ομάδα του και κάτι πιένει χ, άλλασαν έναν προπονητή, άλλασαν το παιχνίδι νουλό. Εντάξει, τα τελευταία τρία χρόνια οι αλλαγές που γενικά δεν το βοήθησα. Αλλά φέτος με την αλλαγή του Μιλόγεβιτς άλλαξε όλη η ατμόσφαιρα στο... Και το σερί. 9 συνεχόμενες νίκες. Και το ρεκόρ είναι του Ιβάν. Όχι, το ρεκόρ. Το ρεκόρ είναι 16 συνεχόμενες νίκες. Κάμε το 2009 ο Ιβάν. Όχι, χρονιά πριν να πιάτε το πρωτάθλημα που ήταν πει Champions League, την πρώτη, το 9. Πιάντε το πρωτάθλημα με το Champions League. Πιάντε, έκανα 16 συνεχόμενες νίκες την πρώτη χρονιά του Μιλτή. Και πιάντε το πρωτάθλημα με 16 συνεχόμενες νίκες. Με στο ρόστερ σου είχες... Χρήσης Μιχαήλ. Χρήσης Μιχαήλ, Μυροσάβλεβιτς. Πόσο αποελίστες έτσι είδαμε έτσι. Ναι, ναι, ήθελα να το ρωτήσω. Από ελ πάνω σέρκα. Έχει πολλούς συμπεριφέρειες. Έχει πολλούς συμπεριφέρειες. Για να με περιπέξουν. Ευκεί όπως τους καράβολους. Ομονιάτες. Ομονιάτες 29 Μαΐου. Εσύ ως το σούρι. Αρφούι μου. Να το κόψουμε τούτο να... Άλλες ομάδες. Ανόρθωση. Ανόρθωση. ΑΕΛ. Δεν το δαμεί. Εσύ ως το σούρι. Σίγουμε να πάμε. Πέρσι είσαι για Σαλαμίνι, όν νομίζω. Για ΕΚΤΙ. Για Αλίσταν. Άλλη ομάδα είναι εσύ. Δεν είναι ομόνια από ΕΚ. Να λεπτό ρε, περίμενε. Εβάσω, περίμενε. Έλα κάνε το λέμεσο. Να δούμε πως έχει. Κάνεις το Λευκοσία, που είναι μόνο από Ελλομόνια. Έλα λέμεσο. Να πούμε ότι... Να δούμε πως είναι εντάξει. Ναι, αλλά περίμενε να το κάνει λέμεσο όμως, να συμβουλευτεί το εντάξει, καλά τους μες τα αποχωρητήρια. Καλά, να καθαρίσει. Ας ερωτήσω κάτι. Εσύ δεν είπες μες στα γήπεδα τώρα, έχει καλά τους, έχει μάλλον καλά τους. Πόσους έχει πάνω. Έχει, κάθε μέτρα. Που κάτω από το τούτο έχει καλά τους. Πήγαινε μέτρα πόσους καλά τους έχει μες στα γήπεδα. Έχουμε και καθρέφτη να σας ζούμαστε πριν να φύγουμε από το τουαλέτα. Ρε, πήγαινε ρε μες στα γήπεδα και τσέκα να έχει καλά τους. Με στα απογορητήρια έχει. Το είπα, είμαστε καλά, έχουμε την υγεία μας τον χρόνο. Ναι. Αγάπη στο γήπεδο στο Κολόσσι. Φόβομαι στο Κολόσσι, δεν πάω Κολόσσι. Δεν μπορούμε να στραφούμε. Να σε κάνω, μισκό γιβάνο. Τώρα διασχίσουμε, είστε μαϊμένοι. Όχι, τρόδος έφευκες που γιάμε. Το πολύ πολύ να δω και τις απέναντι. Πράγμα, εις πάφων να φκείς πάνω από τα... Όχι, έχει μάντρες απέναντι. Να πείτε και να κάνετε τους κουέλους. Ρε, το όπον που κάνουμε δύο γήπεδων και κάτω, είναι έτσι πράγμα. Γιατί με πάρκινγκ έχει, τίποτε δεν έχει. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Έχει 1050. Εκάμετε ένα στέγαστρο με λίες κερκίδες. Καλά ρε, εσείς δεν έχετε δηλαδή. Εμείς δεν έχουμε τίποτε. Εμείς έχουμε τα κοτέινερ του Ηλίας Πούλος. Εμείς έχουμε το Γάσιμπι. Έχουμε το Αρχάγγελο που διαχειρίζει. Και το γήπεδο του είναι και δικό μας, α. Έχει διαχείριση. Α πούμε κάτι, μπορεί να πιερώνουμε τα τριπλάσια από την πλευρά. Πιερώνουμε τα τριπλάσια. Ναι, είπαμε το πράγμα. Ότι έκαμε γήπεδο ο ΚΟΑ, εντάξει, έπιαν τα λεφτά ο ΚΟΑ και πιερώνετε ενίκιον εσεί. Παραπάνω από όσο είναι. Πώ είναι τελικά το 120.000 η ομάδα του χρόνου ή παραπάνω. Υπόλογισε ένα παιχνίδι να παίξει ένα παιχνίδι. Όχι, εφίξτη τιμή. Είναι εφίξτη τιμή. Γιατί η τιμή αλλάζει. Αν είναι με ρεύμα, με χωρί ρεύμα, να με... Καλά είναι να πέσεις να παντήχω το ρεύμα. Εξαρτάται από τον κόσμο που ασκείω, είναι πολλά παράδειγμα. Σκέφτα πάμε να ρωτήσω. Θέλεις 15 με 25 χιλιάδες. Άντρα μου, πώς δεν μείνω, μην έψε τους προβλήσεις, να πέσουμε στα σκοτεινά, όπως το μητσί. Μπορεί να το κάνεις η ώρα που είναι μια μέρα. Λέω σου ένα παράδειγμα. Το δέχαμε μέσα μέρη. Όχι, είναι 15 με 25 χιλιάδες το παιχνίδι. Φέτος τι να έλυσε κάτι. Όπως ήμουν πέρσι. Τι το ποστό. Μπορεί ο Σάκκον και στον πάγκο και κάτι. Μπράβο, όχι καθομίζει στον πάγκο. Έφυγε από τον πάγκο γιατί ήμουν λίγο... Ο τίτλος σου τι είναι. Να σου πω εγώ δεν το ξέρει. Είναι ο άνθρωπος της διοίκησης κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Έχει όνομα είναι το πράγμα. Ο Λιεζόν της διοίκησης. Ο Λιεζόν. Ρε, ο Λιεζόν. Ο συνδετικός κρίκος. Κατά κρίβεια είμαι στα πολιτήρια. Τι λαλείς ας πούμε, πάει μες στα βοητήρα, πέμας να μονάμεις. Και πάω και λαλείς. Παρακολουθά. Βλέπω ρε, βλέπω την ομάδα. Πώς δουλεύει η ομάδα. Πώς δουλεύει τα πάντα. Διάζει report τους ο κλέος ας πούμε. Επιού εμένα, όχι σε εσένα. Τι να δώσεις report. Δεν έγραφε στο email. Σήμερα ο Κρασάς. Καλά ρε, μπορεί να δεις κάτι στην προώθηση και να προκαταλάβεις κάποια πράγματα. Μπορεί να μιλήσεις για κάτι. Μπορεί ο Κάρφας δηλαδή. Όχι καμία. Όχι Κάρφας. Μπορεί να είναι σε επεισόδια. Μπορεί να πάω... Να του πει ας πούμε ξέρεις δεν είναι καλά τους ο παίχτης. Μπορεί να πάω να βρω τον παίχτη και να μιλήσω για κάτι που έγινε. Δεν πρέπει να πάει κάπου το πράγμα.
Μπορεί να το σταματήσει πριν καν ξεκινήσει. Λέω ένα παράδειγμα. Είναι ναι. ο άνθρωπος της διοίκησης στα αποδητήρια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάει κάθε μέρα προπόνηση. Όχι, δεν μπορεί να πιένει κάθε μέρα. Ειδικά ναι, τώρα. Έχουμε και άλλη δουλειά. Έχουμε και άλλες δουλειές. Έχει πολλές δουλειές. Τρεις-τέσσερις. Έτσι ήταν μαχαίρι. Οι παίχτες της δεκαετίας του 90 ήταν η δεύτερη δουλειά. Είμαι απάβουσο. Ναι, ρε, εντάξει, εγώ είμαι δουλειά. Το πρωί τράβεσαι. Λοιπόν, όπως και πέρσι, Βάσο μου, να παίξουμε παιχνίδι το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαιρικών ερωτήσεων. Μάλιστα. Το ρεκόρ κατακτήσεων έχει το Μάριο Σενιοφίτου με μία. Δεν μου κέρδισε. Τίποτε. Είμα κάτι κέρδισε, να το παίξουμε στην κασέτα πίσω να δούμε. Να αυτό δεν μου κέρδισε. Ναι, στο VAR, στο VAR, να το δούμε. Μου τα δώρα που διάνει δικές του δώρου. Ο, να δούμε καλά δώρα φέτος. Να ευχαριστήσουμε και ο Φούτη που στηρίζει το σημερινό Special Edition επεισόδιο. Γεια σας. Για σας που παρακολουθείτε το επεισόδιο, έχουμε δώρο ένα βάουτσερ από Φούτη αξίας 90 ευρώ, το οποίο θα κερδίσει ένας μετά από κλήρωση που θα γίνει 10 μέρες μετά από την προβολή του επεισοδίου. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση είναι να κάνετε follow το Instagram του Φούτη και να στείλετε μήνυμα The Netcast Zone. Καλές γιορτές. Και να παρακαλέσουμε τον Ζήνωνα να μας φέρει το βαλιτσάκι των ερωτήσεων. Εστιμένο πάλι. Να έχει φυσούες πάλι. Να έχει φυσούες. Εστιζάνω. Να έχει πολλά καινούργια πράγματα. Υπάρχει αφιβολία ότι είχετε στην διαλλαγή προηγουμένως. Για να δίκαια τα πράγματα. Για να δίκαια τα πράγματα. Αφού το ξέρεις ερωτήσεις. Υπάρχει ερήτητα να μην ξέρω πάνω τις ερωτήσεις. Περίμενε, περίμενε. Ο Ζήνωνας είναι το παιδί της εικόνας. Το γραφιστικό του καλαδιού. Εσύ όλοι έπιασε ο Βάσος το πρώην τηλέφωνο τίποτε. Ναι, όχι. Ναι, ρε, φέρ' το τηλέφωνο σου. Να πω αξιάνω ρε, με ομονιάτης να μου πει. Να ζητήσουμε να έρθει τηλέφωνο εγώ απορρίζω. Οπότε του ζητώ, στείλ μου το τούτο, πάντα στέλνει μου κάτι άλλο. Και από τον καιρό που εντάξαμε και τη σειρά των αποελιστών, οπότε του ζητώ κάτι ως αποελίστες. Στέλνει τα μισός. Στέλνει μου κάτι άλλο πρώτα. Τι άνοι σειρά το Into the Blue που λαλεί. Into the Orange. Into the Orange. Στέλνει μου προκλητικό περιεχόμενο. Το οποίο σε 5 χρόνια περίπου που να, θα μας κόφτει, θα το δημοσιεύσουμε για να το μοιραστούμε με τον κόσμο. Εγώ Ζήνωνη φιλάω όταν το μεταξύ. Σε κόσμο δεν είναι το Into the Orange. Που κάνετε το Into the Blue, Ζήνωνη, είναι για Into the Orange, όχι, είναι για μένα. Εσύ κάμε να αντέξει είναι για μένα. Λοιπόν, οι κανόνες κύριοι είναι ξεκάθαροι. Θα ήθελα να διατηρήσουμε τον επαγγελματισμό μας. Δεν θέλω συναλλαγές μεταξύ σας. Δεν θέλω βλέμματα. Ένα φακό του Κωστή, μας το πω. Όπως τότε που ο Φανιέρος έβαλε ένα μωρό 16 χρόνια, 16 πορτάρες, θα θυμάσαι τον αρφού έφερον του. Θυμάσαι το. Τι όμως το γεγονός, δεν τα θυμάσαι. Εσύ ερώτησες. Έβαλε με όλες τις ομάδες τον άνθρωπο το χρειωστό μου πορτάρι. Και για να είμαστε δίκαιοι για τη σειρά, για να μην κατηγορείτε τον Βάσο. Μα γιατί ο Βάσος, γιατί ο Βάσος. Εν ήξερα. Εν από, ε ρε. Ναι, ακριβώς, γιατί το. Μα είσαι τόσα ψυχολογικά ρε. Όχι, έχουν σειρέ Βάσο, α. Εσύ παραπάνω, ναι, να λες ψυχολογικά. Ευκήγε τώρα όλη η Κύπρος, ευνοείται το από έλξα. Βασίλα ρε. Καρμιώτης θα πάθω σε που πίσω το από έλ. Έχει 3 χρόνια να λούλια καλά. Ήταν μια χαρά. Τώρα όλο το από έλ φταίει. Ναι, ρε. Κάμε το ευκήγεν εκτός για αυτού. Ένα κοτσινίσω σε λιάνε, τι έγιον. Λοιπόν, περίμενε. Θα σας δώσω που 6 φυσούες να κρατάτε. Έτσι ήταν και πέρσι. Ήταν πέντε. 6 φυσούες να κρατάτε. Κάθε γύρο είναι ένα λαλό τους κανονισμούς. Θέλω να δώσετε τον καλύτερο σας σε αυτό. Και σε κάθε γύρο θα ανακοινώνουμε τα δώρα μας για κάθε επόμενο γύρο. Λοιπόν. Τα δώρα είναι για τους καλεσμένους μας. Και για τους δύο και για εκείνους που μας θωρούν ή ακούν τώρα. Σε... Γιατί είναι live τώρα. Είναι live αλλά... Το μας έλειπε. Του τον πουλαλό τώρα θωρεί το κάποιος σε μια εβδομάδα. Καταλάβεις. Οκ. Ένα, δύο. Έλα Μαρία μου. Μαρίου δώσ' του πέντε. Και του Κώστα μας 6 φυσούες. Βάσο, αφού πας του είσαι καλό. Κιό. Πας τις ερωτήσεις. Έλα μέτρα της Κωστή μου. Είσαι. Είμαι και ένα χρόνο πιο γερός. Δεν ξέρω τι μου. Το βαλιτσάκι μένει κοντά μου και για να δίκαιο θα αρκέψουμε με μια ερώτηση για να δούμε ποιος θα αρκέψει πρώτος. Εντάξει. Δεν είναι μόνο να πατήσουμε την κατσαμπούνα, τα μέβω. Λοιπόν, ναι, είναι όποιος προλάβει να απαντήσει πρώτος στην ερώτηση, ξεκινά πρώτος και μετά αλήθεια να διαγωνιστώ για τη θέση 2 και 3. Ξεκινούμε, Βάσο μου, είσαι έτοιμος. Πανέτοιμος. Κωστή μου, είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Δάλωσε έναν το σημάδι. Ναι, λοιπόν. Δάλωσε έναν το σημάδι. Το σημάδι είναι. Να βατσίσω. Εγώ ρε. Όχι, με φακάτε να πείσω εγώ. Δεν και βατσίζετε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Θα σας πω ποιος είμαι και θα μου πείτε το όνομα. Είμαι Λαδίτης επιθετικός.
ξεκίνησα την ποδοσφαιρική μου καριέρα στη Βέρεια του 1994. Εντάξει, όπως τα λαλό, θέλετε φακά το χέρι σας. Και να απαντήσεις. 94 ξεκίνησε η καριέρα μου. Ναι. Αλεξανδρής. Περίμενε ρε, βρα πίσω τι θέλω να πω. Εφήπεν το ρε, φάτσισε. Και το 98 πήγα στην Παναχαϊκή. Πρωτού το 2001 ταξιδέψω για την Κύπρο και τον Αποέλ. Όπου έμεινα για ένα χρόνο. Ρε, λάλε, λάλε, λάλε. Σολάκης, εντάξει, ξεκινάς πρώτος. Εγώ να Ρε, Λοιπόν, πρώτος γύρος ερωτήσεων. Γιατί δεν είναι εκατοντής. Όχι, είμαι τη σειρά. Με τη σειρά. Ζήγητε να εγκατοσούμε. Μέχρι το ρίσβασο. Έτσι, ρε, φόρο, για γεράδο. Και ήταν από δυο, άμα δεν την ευρώ. Λοιπόν, λοιπόν. Ο πρώτος γύρος. Ο πρώτος γύρος. Θα ξεκινήσω με τον Μάριο. Θα σου λαλώ κάτι και θα μου λαλείς αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Αν το έβρεις, διώσου μια φύση. Μα true or false. Ναι, αν δεν το ευρύς, απλά δεν το ευρύς. Εντάξει, ξεκάθαρο. Ναι, λοιπόν, πάμε. Ο μοναδικός Άγγλος διεθνής που σκόραρε στη διαδικασία το πέναλτι απέναντι στην Πορτογαλία στη φάση των 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 6 στη Γερμανία ήταν ο Στίβ Μακμάναμα. Το 2006. Ψέματα. Ψέματα. Ποιος ήταν, σωστή απάντησή σου. Έλα μια φυσούα, Μαρία μου, τα χρωμανεσείς. Άσπρη. Έλα μια φυσούα, μπράβο. Ψέματα, σκοράρεν ο Χάγκριφς. Στίβ Χάγκριφς. Όουεν. Όουεν Χάγκριφς. Μάντσεστερ, είναι Μπάγερ. Λοιπόν, πάμε κοστάκι. Και προάθλια με ο Φέρκιους. Ο πρώτος σε συμμετοχές παίχτης της Ομόνιας στην ιστορία είναι ο Κώστας Καϊάφας με 4,91 συμμετοχές. Ναι, ψέματα. Ψέματα? Ναι. Ποιος εμπονεί? Ο Κανάρης. Ο Κανάρης, μπράβο ρε Κώστα μου ρε. Μα βάλες το μονιάτι και μόνο να μην είναι. Αφού έκανα εγκλήρωση γύρω ρε. Δεν θα χωράφεις αν κρατάς. Κοτσίνη. Έλα κοτσίνη. Τυχαία. Του κόμματος. Βάσο μου. Αγόρι μου. 9 διαφορετικές εθνικές έχουν κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο. Σωστό ή λάθος? Έλεγες εψέζα. Έτσι χώρισα. Έκαμε ένα. Η Βραζιλία 5, 4 Ιταλία, 4 Γερμανία, 3 Αργεντινή, 2 Ιταλία. Είπαμε την Ιταλία. 2 Γαλλία. Βάλε και χρόνο, ρε. Εντάξει, ρε, να τα βρει. Απλά μετρά το. 8! 8! Λάθος, ρε, βάσο μου. Όχι, περίμενε. Σωστά, ναι. Ναι, ναι, στις έλεγχο, εντάξει. Σωστά, ναι, ναι. Ενώ σε η Αργεντινή έξτρα πρώτη φορά. Καταλάβες. Μπράβο, 8 ομάδες. Η Ουρουγουάη, η Αργεντινή, η Ιταλία, η Βραζιλία, η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ισπανία. Έλα, η φύσια στον κύριο. Και εσύ ρε στην έτσι. Όχι, αλλά στο 6 μέτρης, αλλά όλα είναι μια τσάκια. Ο Αποέλ κατέκτησε το πρωτάθλημα την περίοδο 44-45, νικώντας την ΕΠΑ σε αγώνα μπαράζ για να αναδειχθεί η πρωταθλήτρια ομάδα. Για να πάει μπαράζ και να λύθηκε. Ναι, ψέματα. Έπιαν το ΙΕΠΑ και ήταν το πρώην στο πρωτάθλημα. Μάριε μου, 0-0 στη Λευκοσία και 3-0 στη Σκάλα. Πόσες ομάδες είχαν τότε? Πόσες ομάδες είχαν το πρωτάθλημα τότε? 44, 4, 5-6. Άτε ρε, άτε ρε. Ο Γιαννάκης ο Κάζ είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για την Εθνική Κύπρου με 27 τέρματα. Προσλαδίζω μετά που με αξίσκεω τώρα ρε, αμέν πω. Είναι από ψέματα. Ψέματα. Ναι. Ποιος εμπονεί? Νομίζω ο Κωνσταντίνος. Μιχάλη. Ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνος. Μα βάλε παραπάνω. Έπαιξες μαζί του. Όχι, με εθνική. Μόνο εθνική, ναι. Ναι. Ψέματα, όντως είναι ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνος. Πώς θα βάλε ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνος? 32. Έχει πιο εύκολο να τους βάλετε. Περίμενε ρε, για να... ναι ρε. Για να... Έλα, φέρ' την πίσω, φέρ' την πίσω. Λάθος φύση. Έλα, έλα, μπράβο. Λοιπόν. Έβαλαν τους τες πιο εύκολες του... Έχει να πιάτε φύγει... Εσύ μου απάντησες σωστά, Σολάκη. Σολάκη, όχι, Σολάκη. Δεύτερο μαγωσμένο πόλεμο, πέζα μαπάντοτερο 44, δεν μπορούμε να λάβεις. Ο Σωτήρης Καϊάφας αγωνίστηκε μόνο στην Ομόνια Λευκοσίας σε όλη την ποδοσφαιρική καριέρα. Ψέματα. Ναι, άντε ρε.
Πού έπαιξε άλλο. Έπαιξε Μπρίστο. Έπαιξε στην Παλουρκώδης. Αόλ, Ασόλ. Παλουρκώδης, Ασόλ. Το 83 αγωνίστηκε στην Αλ Νάζρ του Ντουμπάι. Αν και κάτω που θέλει τον Ρονάλτο τώρα. Έπαιξε και στην Αλ Νάζρ. Ναι, ναι, πήγαινε. Νομίζω... Όχι να σου πω κάτι, έχασε την οικοδομή. Τώρα σου πω την ιστορία, να με ξεκινάσεις. Ρε, τότε πήγαινε στα χτίσματα και κάτω Κυπρέοι αφού. Το 1982 ήταν το παγκόσμιο κύπελλο στην Ισπανία. Και ήμουν τζαμέ. Και ήταν ο Σωτήρης ο Καϊάφας καλεσμένος, ότι είχε ευκεί πρώτος. Πότε είχε ευκεί πρώτος κόρε της... Κάπου τζαμέ είχε ευκεί. Το 81-82. Θυμώ ακριβώς κάπου τζαμέ ήταν. Α? Το 77. Anyway, βρέθηκε στο World Cup, ήταν. Και λαλούσε μας ότι να πάει... Να πάει στις Αραπτές να παίξει μαπ. Ήβρες τον Τζιμπάνο δηλαδή. Είμαστε τζαμέ, ναι. Εγγεν του πάσου που του βέν του απάνω. Εσύ είσαι τα μαζί δέντε και κάτω. Μα το ξέρει δηλαδή. Αφού κάθε εκπομπή που κάνουμε later. Το Ιταλία, Γερμανία. Όχι. Είδα τον τελικό. Αμό τον τελικό είδες. Είδα Γερμανία, Γαλλία το semi-final το 3-3. Είδα Ισπανία, Γερμανία. Θυμάσαι πως ήταν τα εισιτήρια. Είδες το μάτσο του αιώνα δηλαδή. Το μάτσο του αιώνα μιλάς το 3-3. Νομίζεις ότι ήταν το μάτσο του αιώνα. Όχι, εγώ έτσι το ψηφίσας. Α, ναι. Ναι. Ήμουν και μέσα στο Σάντσες Πιθουάν στη Σεβίλη. Μάλιστα, κύριε. Πριν το προχτεσινό. Α, πριν, ναι. Ήταν και εκείνο, ήταν έναν και πήγαινε 3-3 στην παράταση. Αφού λέω, αν πάει να το δεις, ψηφίστηκε το μάτσο του αιώνα. Μετά από τούτο που έγινε προχτές. Ήμουν 15 χρόνια. Εντάξει, ναι. Θυμάσαι τιμές στον εισιτήριο. Τιμές. Και μου πάει περιέργεια. Γιατί. Μπορεί να ήταν... Θέλω να δω λίγο η εποχή τότε ήταν που ήταν το... 70-80 λίρες τότε το εισιτήριο. Καμπόσα. Καμπόσα. Είναι ρε το 82. Όχι καλύτερες εσείς. Μιλώ σου... Ναι, να μπεις μέσα. Βάλε μια του Παππού Φιλίππου, βάλε. Είναι. Έχω καταλάβει. Την περίοδο 60-61. Μέχρι την περίοδο 69-70. Η νίκη βαθμολογείται με 3 βαθμούς, ισοπαλία με 2 και η ήττα με 1 βαθμό. Πολύ εύκολη ερώτηση. Ρε μα για όνομα του Θεού ρε. Λάθος. Σωστό. Να σωστό ρε. Να σωστό ναι. Ναι. Είναι πρωτάθλημα ρε. Που το 60 στο 61 μέχρι το 69-70 η νίκη βαθμολογείται με 3 βαθμούς, η ισοπαλία με 2 και ήττα με 1. Αν να μας πελάνετε ρε. Αφού μετά το 90 άλλαξε το τότε και γίνηκε 3-1-0. Ναι ρε, αφού ήταν ούλα 2. Ήταν 2-1-0. Εντάξει, εγκάω εσύ. Ναι, αλλά λαλή που το 60 στο 69 μπορεί τότε να το κάνουμε γιατί είναι 3-2-1. Έλα σου πω, να πάμε με το ίνταν που γράφει δαμέ και ίνταν που πες λάθος. Ναι, ναι, σωστός ο Μάριος, ναι. Γιατί είναι σωστό ρε κουμπάρε. Έτσι γράφει δαμέ. Να μας πελάνει ρε. Δεν του δώσεις φύσα ρε. Γιατί αν μου δω κύριε. Αφού χάσεις τώρα. Ναι, αφού ψάξαμε το, σωστό λάλη. Και εσύ είπες λάθος. Να ψάξει το κοινό και να επανέλθουμε στο VAR, να το έβρουμε και να κρατήσουμε... Pending η φύσα. Ναι, είναι pending η φύσα. Ας πω κάτι ρε. Βάρτε λίγο πιο μοντο, δώσου και γιούνους ρε. Τώρα πέ του ο Καϊάφας πότε έπαιξε. Ο Κώστας... Κάτι για ο Ρόφμα, κάτι για ο Ρόφμα. Η ΠΑΕ Κερίνιας δεν αγωνίστηκε ποτέ στα ημιτελικά κυπέλλου Κύπρου. Σωστό. Λάθος. Πότε παίξε. Το 84-85, περκιά παίζε και εσύ, που αποκλείστηκε από την ΑΕΛ. Δεν το ήξερα. Αποβίνεις ρε. 7 χρόνια αυτά ρε. Ήρε παίζε μες τα τσιγόρα. Ναι ρε τσιγόρα, λάθος. Ελπίζω. Και αποκλείσε η ΑΕΛ το ΠΑΕ. Έτσι γράφηκαμε. Η ΑΕΛ κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα την περίοδο 40-41 αντιμετωπίζοντας τον ΑΠΟΕΛ σε αγώνα μπαράζ αφού στην κανονική περίοδο οι δύο ομάδες ισοβαθμίζαν στην κορυφή. Να θυμούμε μπαράζ ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ. Λάθος. Λάθος. Σωστό. Είχαν και οι δύο από 12 βαθμούς. Τα πόσα από τσιμπάνε. Αμάς τους αλλάλουν πριν ρε. Πέσαν τρεις ομάδες. Κάνουν προαθλήματα. Μετρούν τα 78 προαθλήματα. Στα μπαράζ κέρδισε η ΑΕΛ με 2-1 στο παλιό Γασιπί και με 3-1 στο Γασιό. Ήταν τραγωδία τους ο γύρος. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Πάμε, συνεχίσουμε. Καμία ομάδα δεν έχει συμμετάσχει σε όλα τα πρωταθλήματα της ΚΟΠ από το 34. Καμία. Καμία ομάδα. Δηλαδή, δεν έχει ομάδα που να παίξει όλα τα πρωταθλήματα στη ΣΚΟΠ. Για οποιουσδήποτε λόγους. Ναι. Ήταν να χάσει έναν τραπέζι. Περίμενε, εσύ δεν απαντάς. Ναι, ναι, δεν απαντάς. Ναι, τώρα σκεφτώ να δω.
Δεν μπορώ να σκεφτείς. Ψέματα. Σωστό. Ρε, σκεφτείτε που έλειπε μια φορά αλφαθνική, ρε. Επίε μια φορά το Αποέλ. Η ΑΕΛ έπιε μια φορά πίτα κατηγορία. Και το Αποέλ έπιε πίτα κατηγορία, απλά κυρώθηκε. Άντε πάρε, άντε. Ένα σου σύρω τηλέφωνο. Ρε, αίστονται, εκτίθεται. Ρε, ζηλεύτε. Ναι, ρε, χειροτέρεψε είναι η καταστασία. Ρε, ενώ πως το τίκ που εσύ που ξετοιμάζουν. Τόσο εσύ από ελίτιδα. Ναι, τούτος είναι το από ελίτιδα. Εσύ από ελίτιδα. Ναι, μπορεί να είναι κότσινο και να λέει «Αν είσαι από ελίτιδα, λέγαν πράσινο». Καταλάβεις. Αν και σου αποθυμένα από απέρσι. Ρε, άκου να δεις. Εγώ το άφηκα. Ε, τούτος, έχεις αποθυμένα. Τρώει τρεις τεσσάρες στη σειρά. Και γι' αυτό είναι που καρτεράς. Καρτεράς διαφορετικό, είναι τούτο μου είναι. Βάσο μου, πρέπει να θυμώνεις. Προθωρείς με... Δεν θυμώνω, αγάπη μου. Συμπάθεια. Με στοργή. Κάτι έχεις, ας πούμε, να σε βοηθήσω. Καταλάβες. Εγώ πλέον σκέφτομαι μόνοι άδειες και εγκουράστηκα εγώ, ας πούμε. Με φίλε, ότι είπουμε, αν ήταν το Αποέλ, δεν μπορούσα στο Σουβλιτζίν, δεν μας βάλει σεφτά. Αν πάει να ρε, τον DNA σου να μπορεί, ρε. Ρε φίλε, εντάξει, νομίζω που έχω ξεκινά το πρόβλημα, ότι κάποτε είμαστε όλοι από ελ και απλά έκαναμε διάσπαση, τότε έκαναμε άλλη ομάδα. Και έμειναν DNA κατάλοιπα. Και έμειναν κατάλοιπα, ναι. Ναι, ναι. Και γι' αυτό είμαστε καταραμένοι, επειδή έκαναμε την διάσπαση, μια ζωή να κάνουμε διασπάσεις. Έκαναμε άλλη, έκαναμε άλλη. Και τώρα πρέπει να κάνουμε. Οι εθνικές ομάδες της Βραζιλίας και της Αγγλίας είναι οι μοναδικές που συμμετείχαν σε όλες τις διοργανώσεις Μουντιάλ. Δική μου ερώτηση. Ναι. Είναι λάθος. Σωστό. Λάθος. Οι Εγγλέζοι δεν έπαιρναν στον παρέσκαν τις διοργανώσεις στην αρχή. Έπαιρναν πρώτη φορά το 50 και μάλιστα φάνταξε που είναι Αμερική και φάνταξε 1-0 και που στείλασαν το τηλεγράφημα στην Αγγλία. Νομίζαν ότι ήταν λάθος τυπογραφικό του 1-0, ότι ήταν 10-0 η Αγγλία. Τόσο είναι πιστεύκαν ότι έγιναν τους οι Αμερικάνοι. Μα στη Βραζιλία που έχασαν 1-0. Ναι, το 50. Ήταν το πρώτο μουντιάλ που συμμετάσχαν. Και το Ουρουγουάη. Το 50 ήταν το Μαρακανάσο. Τότε που τους έδεραν οι Ουρουγουάη στον τελικό. Και αυτοκτονίσαν καμιά καγουσιά. Ναι, ναι, εκείνο το μουντιάλ. Πριν εκείνο είναι πιέντας. Βάλε το σκαφίνο το 2-1. Ο τερματοφύλακας αυτοκτόνησε που τύψεις. Όχι, είναι αυτοκτόνησε ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας πέθανε πριν καμιά 15 χρόνια. Αλλά ήταν μια ζωή, είχε τα στιγματισμένος, ας πούμε. Ναι, αποκαλούν το τέρμα κάπως. Δεν το προσπαθούν να θυμηθώ τώρα, ναι. Κάποιος είπε... Έγινε η Βραζιλία 1-0 και με ισοπαλία έπιανε το, διότι ήταν με πούντους που μετρούσε. Ναι, έτσι που πιένε, ναι. Και γύρισε στο Ουρουγουάη μες στο Μαρακανά και πεθάνε. Νομίζω κάποιος είπε ότι θα μπορούσες να ακούσεις το πέταγμα... Και αμέ ακούστηκε η πρώτη φορά... Πεταλούδας. Όχι, ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε η κουβέντα που λαλούμε «Δεν πέφτει καρφίτσα». Ήταν γίνει τη φορά που το παίρνω εκφωνητής. Μπορείς και αγώσεις χιλιάς κόσμο. Είχες και αγώσεις κόσμο, ναι. Βάσο μου, οι πέντε ομάδες που έκαναν double στο Κυπριακό ποδόσφαιρο είναι Αποέλ, Ομόνια, ΕΠΑ, Ανόρθωση και Απόλλωνας. Αποέλ, Ομόνια, Ανόρθωση, ΕΚΑΜΑ, ΕΠΑ και... Απόλλωνας. Απόλλωνας, έκανε double. Δεν ήξερα. Έτσι ρωτώσε ρε μόνος μου. Για φουδωρείς με ρε. Λάθος. Λάθος. Ναι. Όχι ο Απολλωνάς, η τεράστη είχε έναν τάπο. Ναι, ο Απολλωνάς δεν έκαμε, η ΕΠΑ έκαμε. Φυσούα παρακαλώ. Φυσούα. Εσύ θα το κάσουμε. Εμένα μου έδωκες, όχι. Έλα. Εσένα περιμένουμε, ναι. Εσένα περιμένουμε ρε. Έκανε να μου δώσεις. Εδώ κάσουμε. Όχι. Το κοινό μας είπε να απάντησε στην ερώτηση η οποία πέντει από το VAR. Είναι σωστή. Ότι ήταν τρία. Αν ήμουν ο Ζήνων, τώρα ήταν αυτό που κουπίζω να βγει. Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταίος γύρος για να μετρήσουμε τις φύσες μας και στους επόμενους... Τελευταία ερώτηση. Δύο... Τελευταίος γύρος του πρώτου γύρου. Έξι διοργανώτριες χώρες κατάφεραν να κατακτήσουν το παγκόσμιο κύπελλο που διεξαγόταν στη χώρα τους. Έξι. Mm-hmm. Θα σκεφτούμε. Ουρουγουάη, όχι. Συγγνώμη, τελευταία. Ιταλία έπιαν το. Ιταλία έπιαν το. Τώρα είναι το πιάσε το Κατάρ. Μεξικό έπιαν το η Αργεντινή. Προσπαθώ να σκεφτώ ρε βάσο. Το 78 ήταν στην Αργεντινή, νομίζω, ναι, πιάντο η Αργεντινή με ο Γκεμπές, δύο.
Βραζιλία, τρί, έντοκε. Λάθος. Σωστό. Έχει έξι. Τι, σωστό το λάθος του. Όχι, σωστό. Η έξι διοργανώτηση. Ναι, η ερώτηση. Κι αν είναι τρία λεπτό, είναι η Ουρουγουάη, είναι η Βραζιλία. Σωστό το γεγονός ότι έξι διοργανώτερες χώρες κατάφεραν να κατακτήσουν το παγκόσμιο σύνολο. Όχι, Ουρουγουάη, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία. Αγγλία. Αν είναι η Αγγλία που έχει φτάσει. Το 66. Ναι. Προσπάθω και εγώ να κάνω. Κώστα μου, σύμφωνα με το Transfer Markt, ο πρώτο σκόρερ του ΑΠΟΕΛ σε όλες τις διοργανώσεις από το 2000 και μετά είναι ο Τόμας Ντε Βινσέντι με 52 τέρματα. Σε όλες τις διοργανώσεις. Από το 2000 και μετά. Σε όλες τις διοργανώσεις. Σε όλες τις διοργανώσεις. Που το 2000 και μετά 50 γκόλων Ντε Βινσέντι. 52. Πού στην Ευρώπη ρε. Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελλο, πρόσεξε. Που το 2000, να ακούμε. Καλύτερα. Οι ομάδες με τις περισσότερες συμμετοχές στο πρωτάθλημα Α κατηγορίας της ΚΟΠ από το 34 είναι η ΑΕΛ και ο ΑΠΟΕΛ. Είναι εύκολη τούτη ρε. Με 82 συμμετοχές. Η ΑΕΛ έπαιξε στην Ελλάδα ρε. Εγώ στην Κύπρο που σου λέει. Ναι ρε, προσπάθημε εδώ διότι το ΑΠΟΕΛ έπαιξε ένα χρόνο στην Ελλάδα. Τι είναι η σημασία του. Η ΑΕΛ αν να παίξει στο... Είναι καταλήτημα, συγγνώμη. Στην Κύπρο το υπηρεμόν πρόθλημα. Ναι, αν έχουν το ίδιο συμμετοχές. Αν περισσότερες συμμετοχές στο πρόθλημα Α κατηγορίας. ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ, σωστό. Σωστό. Μπράβο, Βάσο μου. Ο Βάσος... Γιατί είναι μέσα για ανόρθωση. Πού ξέρω ρε, να γυρίσω το χρόνο πίσω να την βάλω απέξω. Παίζει στο 50-50 όπου κάτσε. Ναι. Λοιπόν, ποιος προηγείται. Ο Βάσος. Ο Βάσος. Για πού ξέρεις ρε, μετρήσετε. Θωρώ ρε, θωρώ ρε, καταλάβω ρε. Ενώ Βάσος, ενώ Βάσος. Έχω 10. Έχω 9. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο γύρο, επειδή φέτος ναι. Έχουμε και έναν τέταρτο γύρο, ο γύρος του θανάτου. Έχετε 30 δευτερόλεπτα να απαντήσετε όσες πιο πολλές ερωτήσεις γίνεται και κάθε σωστή ερώτηση στο γύρο του θανάτου είναι μία φίσα. Να ξεβασούμε, να θυμάστε, ναι. Τώρα στον τέταρτο γύρο. Ναι. Στον τρίτο γύρο... Πέμα στο δεύτερο να ξεκινήσουμε. Περίμενε ρε, περίμενε ρε. Στο δεύτερο γύρο. Επειδή τώρα μου έρχονται, επειδή μετά μπορεί να ταξιάσουμε. Πέτω δεύτερο να ξεκινήσουμε εμείς στον τρίτο γύρο. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Ο δεύτερος γύρος, φίλοι μου, δίνει δύο φυσούες. Εντάξει. Και τώρα είναι όποιος κοντέψει πιο κοντά ή όποιος έβρει τη σωστή απάντηση. Παίζετε και οι τρεις. Μαζί. Πάμε, πάμε. Η Ομόνια ανέδειξε πρώτο σκόρερ στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα 23 φορές, το οποίο είναι ρεκόρ, με πόσους διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Εγώ θέλω τον αριθμό. 15. 15, εσύ Μαρία μου. Να σκεφτούμε λίγο. Ρε. Εσύ Βάσο μου. Με πόσους ποδοσφαιριστές. Ναι. Πόσες φορές ευκείαν, 23. 15. Α. 9. Με πόσους διαφορετικούς. 9. 9. 10. 10. 9 εσύ. Κλειδώνετε τις απαντήσεις σας. Είναι ρε. Λοιπόν, η σωστή απάντηση είναι 23. Εξεχάσατε. Δεν κέρδισες γιατί. Να διπλάσετε ή να τριπλάσετε κάποιον που ευκήκε παραπάνω φορές. Καλιάβας 8 φορές. Αφού λέει μας διαφορετικούς ποσφαιριστές. Ανέδειξε πρώτο σκόρερ 23 φορές. Δηλαδή είμαστε 23 σαν απάντηση. Με πόσους διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Ένα λεπτό. Ε, πώς είναι οι ποδοσφαιριστές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πώς είναι. Περίμενε, η σωστή απάντηση είναι 12. 12. Βρες το εσύ ρε Βάσο. Είπα 10. Εγώ είπα 9. Εντάξει. Εγώ είπα 15. 15. Δεν γι' άλλο, Βάσο. Δεν καωρίζω. Να μας πελάνετε ρε. 23 είναι η δύο. Πάμε, πάμε, συνεχίζουμε. Ο Μύρος Λαυκλός έχει τις περισσότερες. Ο Κλός, Μύρος Λαυκλός. Α, οκ. Τι άκουσες. Ο Μύρος Λαυκλός.
Φαντάζομαι κάτι του. Εντάξει, ο Κλώσε έχει τις περισσότερες νίκες σε αγώνες τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλλου. Σε πόσες νίκες της Εθνικής Γερμανίας είχε συμμετοχή? Σε παγκόσμιο επίπεδο. Παγκόσμιο κύπελλο. Παγκόσμιο κύπελλο. Σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Θέλουμε περίπου, ρε. Εντάξει, ρε, απλώς ένα... Εντάξει, οκ, okay, οκ. Okay. Βάλεις μέσον όρο να βγάλεις. Έπαιξε 4 μουντιάρ του, όξα 3. Εσύ σκέφτεσαι όξα θωρείς στην τηλεόραση. Μια απαντήση, τσαμέρε. 11. 13. Αφού δεν ξέρεις, ρε. Τι μετράς. 15. Αμάνα, με δούλα κοντά. 17. Αφού μέτρουν τα μουντιάλ, τα παιχνίσκια των ομίλων, μόνο 3. Και τις φορές που προκρίνει η Γερμανία. Ναι. Κάπου για μένει. Το 18 έπαιζε, ναι. Όχι, είναι παιχνίδι. Έπαιξε το 18. 14, 16. Μπράβο, Κώστα. Και εγώ έτσι μάγουμε να τα βρω. Πόσες διαφορετικές κυπριακές ομάδες έχουν συμμετάσχει, πρόσεχε ο Ισομιλούς, σε διοργανώσεις της UEFA. Σε διοργανώσεις της UEFA. Πόσες. Πόσες. Κυπριακές ομάδες. Και ο Πεζοπόρο και η ΕΠΑ μέσα. Ναι, όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ας σκεφτούμε, ρε. 15. 14. Άλλο 16. Πόσους είπες. 15. Εσύ. 14. 16. 17. Πάσου σε πιο κοντά. Εμέτρησατε. Εμέτρουν και την ΕΠΑ και τον Πεζοπαρικό. Έτσι πάμε να δεις τους κι άλλοι. Ομάδες που πιθανόν να μένετε σε σκεφτεί. Ο Άρης. Ο Άρης φέτος. Ο Άρης. Όχι, έπαιξαν και. Η Πέγια. Το Παραλίμνη που ήταν η Αλή. Ο Ερμής. Το Παραλίμνη νομίζω. Βάλαμε τον Ερμή. Ο Διγενής. Βάλαμε τον Ερμή. Μόνο Διγενή παθήμουν, ναι. Η Αλκή. Έπαιξαν με η Μίλαν ο Διγενής. Η Σαλαμίνα. Ο Άρης. Ναι. Okay. Είμαστε κοντά. Yeah. Πάμε, προχωρούμε, προχωρούμε. Εδώ στο φύγες. Εδώ και εδώ κάτω. Εδώ μου γυάλες. Ο Πάολο Μαλτίνι έχει καταγράψει τα περισσότερα αγωνιστικά λεπτά σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλλου. Πόσα λεπτά έχει αγωνιστεί. Ρε φίλε, ίσεντα, έσπασε το Μέση το ρεκόρ προχτές, αγωνίστηκε 2.290, κάτι τέτοιο. Ποιος? Ο Μαλτίνι. Και σπάσαν το μέση. Έλεγε το προχτές ο εκφωνητής. Ναι, σπάσαν το μέση. Ναι. Περισσότερες σε μία, περισσότερα λεπτά. Να πεις κάτι για κοντά, ναι. 1980. 2075. 2017. Αφού θυμούθηκε 200 κάτι. Είπες ότι ο Μέση ήταν στα 200. Όχι, έσπασαν το για κάτι λεπτά ο Μέση. Εξήγε, ερωτήσεις ήταν πριν τον τελικό. Ήταν ναι, ο Μέση έσπασαν το 60 λεπτά παραπάνω, ας πούμε. Ως το 35 του τελικού, έσπασαν το στο 35 του τελικού ο Μέση. Άκουσα τον και εγώ προχθές που το λάδι. Καλά, άκουσες και να... Έθιμο τώρα, έπιαμε εδώ... Προσέχει, έτια σημασία. Υπολόγιζα να έρθει να βάλει ερώτηση, νούδος. Αγχώθηκε. Ποιος αριθμός containers... Έχεις το Ηλιάς Πούλος. Λιόμενα γίνα. Α, γίνα που βάλαν το γήπεδο. Λιόμενα γίνα. 874. Ναι, όχι όμως το νέο ότι εντόσα, αλλά η ερώτηση. Ποιος ο αριθμός των containers που αποτελούν μέρος της δομής του προσωρινού σταδίου που χρησιμοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Αριθμός ο οποίος είναι και ονομασία του γηπέδου. 874 είπα εγώ. 974. Η 974 είναι η 740 είναι κάτι. Ο 974. Γιατί ο 974. Εγώ θυμώ εδώ, 974. 794. 794, εντάξει, ακόμα και έτσι έχασε. 974. Για να πω διαφορετικό, ρε. Σκοτσι πήρε 874. Πήρε να μας παρασύρει το... Χάρη, έπαιξε φέρπι. Θυμούνται 74. Ας με βιαστείς να δεις. Σονούι. Υπάρχει και το ρίκ παλιά με ζεντούτα, να θυμάσαι. Ο Τούρκος Χακάν Σουκούρ πέτυχε το γρηγορότερο γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ απέναντι στην Νότια Κορέα στο μικρό τελικό του 2. Μάλιστα. Στα πόσα δευτερόλεπτα σκοράρε. Στα... Σκέφτομαι, Χακάν Σουκούρ. Από ό,τι φαίνεται, δεν ήξερω. Τα 23. 17. Εσύ, Βάσο μου. 16.
Είπες πόσα? 23. 17. Και εσύ? 16. Στα 11. Α, τώρα! Εγώ και 23, ρε κότσο. Έλα, λόγα, να κάνουν μέση, να πάσει. Έπλυνε μας, άδε. Άσχερε μας την πάλι. Περίμενε, στον τρίτο γύρο έχει κλέφκο ερώτηση, χάνω βαθμούς. Α, μας τα κάνει. Καταλάβες, και έτσι είπα για το γύρο του θανάτου. Άντε πάλι μου, να φακώ γυριλάει. Όχι, είναι όσες πιο πολλές απαντήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Πού είναι να πέσει του, να θωρούμε ή να μας τους κάνεις εσύ. Όχι εγώ. 30 δευτερόλεπτα. Να μου λέω γιον του Αλφα, ρε. Θα σας αφήνω να πιέσω. Να μου λέω γιον του Αλφα που κάνει το... Τσέις. Ναι. Άτσι καμί. Όχι, ένα λεπτό. Όχι, ένα λεπτό. Έχει, ρε, κάνει. Άντε, ρε. Οκ, δεν το ξέρω. Στον αγώνα για τη φάση το 16 του Παγκοσμίου το 6, μεταξύ Πορτογαλίας και Ολλανδίας, ο αγώνας χαρακτηρίστηκε ως η μάχη της Νιρεμβέργης, επειδή κατήχε πριν τη φετινή διοργάνωση το ρεκόρ περισσότερων κίτρινων καρτών. Πόσες κίτρινες δόθηκαν συνολικά? 12. Πόσες σύνολικά? Λοιπόν, φέτος εδώ και τούτος. Πες την απάντηση. Όχι. Πόσες κίτρινες δόθηκαν συνολικά? Α, δεν έχουμε νόμιση, έπαιζε 12 συνολικά. Εδώ και φέτος του σκοσίσκιο. Νομίζω 17. Συγγνώμη, φέτος είσαι σε ένα μάτσο σκοσίσκιο. Ναι, ο Ολλανδία Αργεντινή. Ο Ολλανδία Αργεντινή. Ναι, ο Αργεντινή. 18. Είπες 17 εσύ. Εσύ. Ας σκεφτώ λίγο. Καυτέρα να πει να πάνε στις τρόνες. Ας σκεφτώ λίγο. Εντάξει, δεν κερδίξαμε. 16. Νομίζω 16 από εδώ. 16 όχι, είναι η ουσία. Ήμουν μεταξύ 17-16. Έλα, βάσε μου πλήρωνε, κύριο Σιλιάδης. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε. Πρώτο στο πρωτάθλημα. Πού πάει, βάσο μου. Α, σηκωστή. Αυτό είναι ο προληπτική, ρε. Θωρώ σε ότι... Ναι, μεν είσαι προσγειωμένος, αλλά έχεις έναν άγχος για το πρωτάθλημα. Ότι πρέπει να το πιάμε. Όχι, δεν πρέπει να το πιάμε. Θέλουμε να το πιάμε. Είμαστε πρώτοι και ελπίζουμε να το πάρουμε. Παρακαλώ. Οκ, σοβαρός ο βάσος. Στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018, το Βέλγιο είχε την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης. Πόσα τέρματα πέτυχε συνολικά? Κάτσε, είχαμε κλικ τώρα. 15. Έχει και τον αέρα τώρα, έχει ψυχολογία μαζί του. Αν τα που μετράτε, ρε. Τι σκέφτεσαι να πες πάσεις? Θυμούμουν τώρα μηδέν της Βραζιλίας. Α, έτσι επιέννες. Ναι, στο ημιτελικό είναι βαφάντες πήγε Γαλλία. Τώρα πω κι εγώ. Καμιά δεκαρκά μες στους ομίλους. Τώρα πω κι εγώ. Βάλαν τρία νομίζω στους 16. Βάσο μου, πώς θα έπαιζε εσύ? 15. 14. Να πω 13. 16. Δεκατρία. Το κάνει περίπατο ο Βάσος φέτος. Ελπίζουμε, ρε. Να πούμε εδώ σε αυτόν τον σημείο ότι κρατάτε καρτέλες με αριθμούς. Ναι. Ωραία. Βάσο μου, πέμπω ένα αριθμό που το ενώ στο 3. Που ήταν στο 3. Ναι, αλλά θόρυμε εμένα. Το 1. Όσοι κρατούν το 1, είναι η ομάδα του Lord Βάσου Ιλιάδη. Lord. Lord. Στο netcast είναι ο Lord Βάσος. Ναι. Γιατί το λέει έτσι? Lord. Έτσι είναι το ευκήγερο. Έτσι. Lord, δεν το θωρείς, έτσι γίνον το... Ναι, αξιορίστο, αγούρευτο. Εσύ είσαι ο Κωστής Πυλά κατά μια. Ο Μάριος είναι ο Σούπερ Μάριο. Μάριε μου, πέμω ένα αριθμό. Τα αριθμό είναι πες. Το 1, το 3. Πάμε ξανά, έκαμε λάθος. Μας διορθώνει ο Ζήνωνας από το κοντρόλ. Πέμω ένα χρώμα που το... Ναι, αφού πες σε χρώματα. Που το άσπρο, όχι ως το μαύρο. Πέμω ένα χρώμα που το... Άσπρο, μαύρο, κόκκινο, που είναι τα χρώματα του καναγιού. Εσύ σημαίνει κάτι. Άσπρο, μαύρο, κόκκινο. Ναι. Μαύρο. Μαύρο. Η μαύρη είναι εν του βάσου. Ένα ακούστηκε καλά. Όσοι κρατούν μαύρο είναι η ομάδα του Βάσου. Και έχετε που έναν αριθμό. Και αν ο Βάσος νικήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το δεύτερο. Το δεύτερο θα γίνει κλήρωση και θα πιάτε έναν που δουν τα δώρα που βλέπετε πίσω. Πούντα. Πούντα. Στην κάμερα. Δεύτερο δώρο για σήμερα. Ένα δώρο κουπόνι 100 ευρώ από τα Skitsas Optical. Κάντε follow τα Skitsas Optical στο Instagram, στείλτε μήνυμα The Netcast Zone και ένας από εσάς μετά από κλήρωση θα παραλάβει μία δωρεπιταγή 100 ευρώ
για να αγοράσει προϊόντα από την πλούσια γκάμα οπτικών ειδών από τα καταστήματα στην Νικοσία Μολ ή την Κοκκιντρική. Και δώρα από το Foodie που είναι ο χορηγός του Special. Έμεινε σας το κόκκινο και το άσπρο. Να πιάω το άσπρο και έχω το τσέκε βάρα από εδώ. Με σφίσες τους. Κότσινο, εντάξει. Το χρώμα του κόμματος. Η κότσινη εν του κοστή. Ο τσέκε βάρα. Όσοι κρατούν κότσινο εν του κοστή. Και το άσπρο είναι η άσπρη του Μάριου. Στον τρίτο γύρο δικαιούνται να ζητήσουν βοήθεια από τις ομάδες τους σε μια από τις ερωτήσεις που είναι ο Σκάτς. Μια βοήθεια μόνο. Μια βοήθεια μόνο. Συνεχίζουμε. Πόσες διαφορετικές χώρες έχουν λάβει μέρος σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου από το 30 μέχρι σήμερα. Μέτρα. Τι μέτρας, ρε. Ρε να σου πω, πέμπου 40 χώρες, δεν θα μου πεις. Έχουν πάει 30 και φέτος. Ναι. 48 στο επόμενο, να. Να πάει και Κύπρος, δηλαδή. Να πάει πολλά, δεν θα πάει. 55. 90. 90. Εσύ πώς εσύ είπες. 55. Εσύ. 60. 60. Η σωστή απάντηση είναι 86. Εμέτρησέντες. Ρε. Κάμε 15 δευτερόλεπτα. Εμέτρησέντες, ρε. Εμέτρας 3 χώρες το δευτερόλεπτο. Μα πώς τρεις χώρες το δευτερόλεπτο. 30 και φέρει, εντάξει. Ναι. Άμα σκεφτείς ότι έχει που το 30. Ποιε έπαιρναν τότε, ρε. Έπαιρναν πάρα πολύ. Δεν έπαιρναν. Μα αφού πρώτα ήταν. Όχι, η Ινδία έπαιρναν οι υπόλοιποι. Δεν έπαιρναν. Έπαιρναν πολλέ χώρε. Έτσι ήταν 32 χώρε πρώτα. Και οι Φιλιππίνοι. Ήταν πιο λίγε. Ήταν καλά πουλά. Ήταν 16 που ήταν στην αρχή. Ούτε 16 δεν ήταν σε αρχή. Όχι, σε αρχή 8 ήταν. 8 ήταν. Ναι. Ήταν σου πει 95 χώρε. 86. Πιάσε, μπορούν να πάνε. 200 χώρες που έχουν καωρισκό. Όχι, παραπάνω. Κοινό που έπιανε η Βραζιλία στη Τσεχοσλοβακία, πώς είναι, νομίζω 8 ήταν ή... Όχι ρε. Ναι ρε, τόσο έτσι. Το 62 ρε. Ναι. 8 χώρες τα... Όχι ρε το 62. Στη Σουηδία που παίξε. Το 54. Σουηδία. 58. Ναι, στη Σουηδία. Το 54 ήταν στην Αυστρία. 8 χώρες νομίζω. Το έπιανε η Γερμανία. Δεν ήταν Αυστρία. Το 54 ναι, ήταν το. Στην Ελβετία. Το θαύμα τη Βέρνη. Η Βέρνη Ελβετία, ναι. Η Ελβετία, σωστά. Συγχύζω με Αυστρία, έχει ζήγει. Σουηδί, ρε. Τι πρόσεχε chance να πάει ποτέ. Πάμε σε άλλη ερώτηση, για εσά, παιδιά. Ωραία. Πόσε πάμε. Όταν έπαιζε ο Σούπερ Μάριο Τζενέβιερ, να πάει να πάει. Αν κάνει μια φορά πρέπει να πάρει να μια πέναρτη. Α σε κατεβάσουμε λίγο για να κάνεις πέναρτη. Μόνο για πέναρτη, για κανένα άλλο. Ξέρεις ότι έκαμε του... Παίζαμε με την... Ποιον παίζαμε? Με την Τραπεζούντα. Εγώ ψημουθκιό στη ίδια σέζο. Ο ίδιος πορτάρης. Ναι, απλώς ήταν στη δεύτερη κατηγορία. Χάζες και ο περάκτη. Το ένα ήταν μες στο λάκκο, νόμιζα ότι έπρεπε να δω που να βάλω πόημα κάτσε ας φτάρω. Ισομονίας. Έχει έτσι λάκκο ρε, μες στο πέναρτη. Έλα σου πω ισομονίας, πόσα ακούλτησε βάλες. Έβαλα τις. Μα πολλά. Ναι. Πάνω που πέντε. Και με την Αόρθωση και μετά από ελ. Άντε ρε. Ποια ομάδα είναι η ομάδα που άμα ανεβάλλες γκολ, άλλες κάτσα θα στείλεις. Όχι, δεν είχα έτσι. Όχι, μα καλό μωρό. Να μου πεις μετά. Όχι, δεν είχα ρε. Δεν είχες, δεν είχες. Μα δεν είχα, ναι. Ναι, ξέρω. Είμαι, αλλά ήταν ο πιο μουρμούρης παίχτης στα ποδητήρια. Δηλαδή, δεν μου κάνετε δηλαδή. Όταν είναι τώρα, δεν μπορώ να γίνω. Μπορώ να φανταστώ εγώ σώμα μόνο. Βάλει τους ούλους, πρέπει να μιλάω νεοφίτοβιτς. Σολάρι, πώς μου είναι ο Σολάρι. Στο Σολάρι. Ας σου πω κάτι. Ως τα 26 μου, 27 είναι θεωρούν μπροστά μου. Μετά τα 27... Στο από ελ πόσο χρόνο είσαι, 36. Α, το 3, 2. Το 5. Πόσα χρόνια έκαμε. Το 5 ρε. Ναι, το 5. Είσαι 28, 20. Αφήσω το 77 ρε. Το... Περίμενε, τώρα σου πω. Μετά, όχι, sorry, όχι, μετά το Αποέλ. Μετά το Αποέλ. Στο Αποέλ επηρεάζεται τον πολλά που είναι πέσει. Εντάξει, είχε έναν ανταγωνισμό. Είχε Σολάρι, είχα... Μαχλά, Γκόμες. Ναι, ρε, είχε Σούλι. Ένα παίζει εσύ. Το Σολάρι έκανα τον εγώ επιθετικό. Πώ τον έκανε. Εγώ την προηγούμενη χρονιά, ρε, κάθε παιχνίδι έπαιζα δεκάρι, εύκολο φάτσα μου μπορτάρι. Αλλά λέω ψέματα, πέντε δεκάρι, δεν βάλε ένα. Όπω σου λέω. Επόμενη χρονιά ξεκίνησε, έπαιζε.
Παίζω με Ολυμπιακό, δεύτερη αγωνιστή ή τρίτη ρε βάσο. Υπουσίμω ρε. Κάνει έναν τέτατε, όπω σου τα λέω ρε. Δύο τέτατε, τρία τέτατε. Γυρίζει πας στον Πάγκο Ζουνίτς και κάνει με έτσι. Όχι ρε Μαρία, τι να κάνω. Πάλε ρε φίλε. Ναι ρε, όχι τι να κάνω λίμ. Ας σου πω τι να κάνει. Νόνι φκάλι λίμ και βάζει με. Εντάξει, έτσι όπως το λαλεί. Έτσι το λαλεί. Έτσι το πάρει. Πάγκο ήταν ο Καρίδης, ήταν ο Σατσιάν νομίζω, πας στον Πάγκο. Και να μου γυρίζει. Μόλις τελειώνει την κουβέντα μου, ένα, δύο, τρία, κάνει χάτρικ. Εσύ, ο Σολάρι, πάντο 5-0, ρε. Θυμάσαι πως έχασαν και τον παιχνίδι, ρε. Πρέπει να γιώσει 15. Έχει με τα γραφή ο Σολάρι, εξαργύρωσε την παρουσία του Σταβουλ, πήγε στην Μεξικό, που πήγε. Στην Πούμα. Μεξικό που ήταν. Πούμας, Μεξικό. Οκ. Πού λέγες, καμπόσους, μπράβο ρε Βάσο. Όχι εσύ. Όχι, έφυγε ελεύθερο ρε ο Σολάρι. Ναι, αλλά έχετε το να πουλάτε παίχτες, καλά λεφτά. Σάλα ή Αίλτον, πουλήσατε τον. Βέβαια. Με αγοράσαν τον κιόλας. Εμείς πουλήσαμε. Αγοράσαμε τον 800.000. Ναι, αλλά έξερε ο πρόδρομος. Όχι, δεν ήταν ο πρόδρομος. Ποιος ήταν. Ήταν ο Φίβος. Φίβος. Αλλά ήσουν εσύ. Όχι. Ποιος ήταν. Ήταν ο Ιβάν. Που τον εθκάλεξε και έφεραν τον τα παιδιά. Και για το φέρει ο Ιβάν πρέπει να κάνουμε ένα τσεκ. 32 μέρες πρέπει να τον τσεκάρεις. Πρέπει να τον τσεκάρεις και... Να πάμε στο σχολείο της ακόμη μας συμμαχητή. Για όσους πέρετυχε να δουν, έχουμε ένα επεισόδιο του Νεκτάριου και του Αίλτον. Προσωπικά, επειδή έκατσα και είδα το ούλον πριν να φκεί, φίλε, ένα άλλο level ο Αίλτον. Είναι ένα επίπεδο που δεν το συναντάς συχνά, τουλάχιστον σε ποδοσφαιριστές, άμα τους μιλάς, βάθος, γνώση, και για τον Ιβάν μιλούν σαν να είναι... Πατέρας. Πατέρας, ναι. Yeah. Ναι, ναι. Λοιπόν... Είμαστε στο δεύτερο γύρο ή στο τρίτο. Στο δεύτερο, ναι, πιάμε την κουβέντα, ναι, παρασυρθήκαμε. Πόσες ήττες δέχτηκε η ΑΕΛ στην αλφα κατηγορία από το 34 μέχρι το 21. Να σπελάνετε, ρε. Τι, ρε. Υπολόγισε, κανένα διαρκάντο χρόνο. 10. 10. 10 τρώνε όταν έπαιζε ο Μάριο. 10 καμίς εσύ τώρα. Πόσες ήττες. Πεντακόσιες οκδόντα. Όχι ρε, 30 ώρε. 999. Είπα να υποστηρίξω την ομάδα μου. Πέρα από 32 ως σήμερα. Που 34 ως σήμερα. 77 χρόνια. 700. Πόσες είπες? 580. Πόσες είπες? 999. 657. Ευχαριστώ πιο κοντά. Εγώ. Ο Κωστής. Α, ο Κωστής. 780 ρε. Ρε, βάλεις ένα μέσο. Πάλι πιο κοντά. Comeback δεύτερο γύρο ρε. Πόσα είπες εσύ? 700. Και πόσα ήταν? 657. Ρε, βάλεις μέσον όρο 10 χρόνων. Εντάξει, οι ερωτήσεις έγιναν πιθανόν πριν την τελευταία. Ποιαν τελευταία? Περίμενε κάτω δικό σου, ρε, δεν μου κάνω. Ρε, ήμουν κοντά μέσα. Πάμε για να μην χάσουμε χρόνο, πώς δεν συμμετέχει. Όχι, περίμενε. Ο άλλος είπε 996, ρε. Ρε. Έτσι, γιατί είμαι σίγκη, ας πούμε. Είμαι ένα εφάνι μαζί μας τη σίγκη. Πόσες συμμετοχές σε τελικούς κυπέλλου έχει η αθάνατη. Η αρκή. Η αρκή. Πόσες συμμετοχές. Ναι. Αμένα. Τώρα βάλω τα μεν κούκο. Όχι. Α, όχι. Αρκή τελικός. Αν πάει και νέχει, ρε. Θέλω να μου πεις τι σκέφτεσαι τώρα, ας πούμε. Προσπαθώ να θυμηθώ μάτς της Αλκής σε τελικό με ομάδα και να θυμούμε. Αφού είναι ζούσες, ρε. Έχει σχέση, ρε. Ας πούμε το Παραλίμνη ξέρω αν έπαιξε τελικό. Η Σαλαμίνα έπαιξε. Ο Ολυμπιακός έπαιξε. Δύο. Προσπαθώ να θυμηθώ την Αλκή. Είπα δύο. Εγώ να πω μια. Ολυμπιακός Αλκή 2-0 το 76. Εκλειδώσαμε τις επειδή από ό,τι φαίνεται ναι. Ξέρει. Από ελ Αλκή 6-0 στο Τσίριο. 2, το θυμούμε. Άκου τελικό κυπέλλου 6-0. 6-0 ρε στο Τσίριο δεν έραμε τους. Πέτω 3-0. 3. Ρε, δάμε 3, 4 εσείς το πρωτάθλημα. Όχι, έτσι τι αν δούμε. Όχι, όχι. Είπε μου να πω 3. Α. Αφού είπα 2, είπε 1. Νομίζεις, δεν τον πειράζεις. Ολυμπιακός Αλκή 2-0, από ελ Αλκή 6-0.
Συγκεκριτή ρε. Ένα από δύο. Δύο, εσύ. Δύο είπα εγώ. Έγινε δε πράγμα. Αφήπα πρώτος εγώ ρε. Εντάξει πρέπει να πεις κάτι άλλο. Τρία. Εντάξει εσύ. Είπα μια. Εντάξει μπράβο ρε βάζω μου είναι πέντε χωρίς καμία κατάκτηση. Πέντε. Ποιες είναι οι άλλες τρεις. Παίξαμε όρθωση. Μα μας κάνει Google το κοινό. Παίξαμε όρθωση. Μα μας κάνει Google το κοινό. Πάμε προχωρούμε. Σε πόσες διαφορετικές ομάδες αγωνίστηκε ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Πέντε. Όχι, ψέματα, άκυρο. Εντάξει, κλείδωσε αυτό. Θυμήθηκα, δεν το κλειώνω. Θυμήθηκα. Θυμήθηκα κι άλλοι. Κανονικά, δεν μπορεί να ξεκλείδω. Δεν μπορεί, δεν γίνεται, ρε. Εν τέλος, αφού είπες πέντε. Άι, στον άνθρωπο, ρε, και κλείδωσε το. Μάριε, να έχουμε πρόβλημα στον τρίγυρο. Δεν πειράς. Να πάεις που κάτω. Εντάξει, χαρά στο πράγμα. Εσύ είναι η εθνική ομάδα μες στις ομάδες. Όχι. Όχι, ρε, ομάδες. Τέσσερις. Να πω. Ναι. Έξι. Έχει εγώ έξι ήταν να πω. Άλλαξε. Άλλαξε εγώ. Εφτά. Ήθελα να αλλάξω. Είπα 7. 7. Κλειδονιστό. Ναι, ναι, μακάμ. Εντάξει, οκ. Okay, εσύ δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Επειδή η σωστή απάντηση είναι 7. Είναι 7, είναι η ανόρθωση. Ναι, ναι. Είναι πάρα την ανόρθωση. Έπαιξε 6 μήνες στη Μιάντζια και κάτι στο Ρέβαιο. Μετά η Ομόνια. Έπαιξε να αθλήγα την ΑΕΛ και στρα την ΑΕΛ η ανόρθωση. Μπράβο, Μάργε. Αφού είναι η Μόν. Ανά, χαιρετίσματα στον κύριο Μιχάλη. Είδα τον προχτές στον Μπακάλι τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνο, ψούμνιζε. Τσεκ, είπες του Ροντζο. Δεν είπα τίποτε, δεν μπορεί να δω. Πες του μπράβο. Α, ξέρεις πότε τον είδα τώρα, είδα τον πριν το Ομόνια από ελ και λαλό, εποχή. Ναι, απίστευτο. Αφού μας βάλεις στο YouTube θωρείς και πανηγυρίζει ο άλλον, έφτει και ο Εφραίμ, ρε μην ομόνια και νιώθεις περίεργα. Ναι, ναι. Σαν μες στη ομόνια του. Ποια χρονιά πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελλο εθνών, το οποίο κατέκτησε η Σοβιετική Ένωση, τούτη πρέπει να ρωσεί του Ζήνωνη. Δεν πάνε το κύπελλο εθνών. Κύπελλο εθνών ήταν το πρώην... UEFA, σαν κυπελούχο. Κύπελλο πρώην... Το κυπελούχο πρέπει να ήταν πρώην. Κύπελλο εθνών, ρε. Εθνοχώρες. Ναι, το πρωί είναι το ευρωπαϊκό. Το Euro. Το Euro. Πότε Κύπελλον γίνηκε εθνό. Την πρώτη χρονιά. Όχι, πότε. Ποια χρονιά έγινε στην Γαλλία. Στη Γαλλία, ρε. Ναι, και ποια είναι η Σοβιετική Ένωση. Ρε φίλε, ήταν ή το... Να θυμάσαι έτσι πράγματα. Έτσι θυμάσαι, τα ξέρεις. Ποια είναι η Σοβιετική Ένωση. 1900. Δεν μπορεί να είναι η χρονολογία που γεννήθηκα. 68. 60. Ένα από 64. 54. Κλειδώνουν οι απαντήσεις. Ναι. Το 60. 60 θυμούν του. Προσπάθω να θυμηθώ αν ήταν πόσο μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν. Να μου είπες έτσι. 60. Ούτε καν ήξερες το competition. Ναι ρε. Εάν μου είδες το Euro κατάλαβα. Ναι ρε κατάλαβα. Ναι ρε σε αρχή λόγω δεν μπορεί. Νομίζα διασυλλογικό επίπεδο γι' αυτό. Πόσες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες αποτελούν μέλη της UEFA. Της UEFA. 57. Πόσες ομοσπονδίες. Ποδοσφαιρικές. Της UEFA. Τα μέλη. Όχι του παγκοσμίου. Ευρωπαϊκές. Η UEFA... Είναι και ο Καζακστάν μες στην UEFA. Πόσες είπες εσύ? 57. 57. Σκέφτομαι αν ένας άλλος αριθμός, αλλά τέλος πάντων, να φύγω το 57. Παράσυρες μας με το 57. 73. 60. 55. Ήταν να σου πω 51 εγώ. Να ξεχθήμουν πάνω το 50. Τάνι μας. Πέρασε μα ρε. Εμά γίνεται το πράγμα. Να κάνουμε να δούμε. Άντε εμάς, είμαστε πολλά πίσω. Ξέρετε γιατί τα θυμούν τα διότι... Είναι τους αριθμούς έξερα τους που το 2000 που μέτρουν τους βαθμούς που πιάνει κάθε χώρα και πόσους θέλουμε για να μπούμε ομίλους. Τότε που είμαστε στο Ζορπάν και δουλεύκαμε και άλλους να μπούμε ομίλους με τόσους πόντους. Γι' αυτό έξερα πόσες χώρες έχει η UEFA, αν τα θέσεις πρέπει να έρθουν. Πίντωσε μια και μετά. Πίντωσα πάνω κάτω και... Πόσες έχει η Ευρώπη, πόσες χώρες. 55 λάθη. Σε πόσες διαφορετικές ομάδες αγωνίστηκε ο Γιαννάκης ο Κάς. Έτσι εγώ κουμπάρω σου ρε. Είναι σημειδό ρε. Περιμένει. Είναι σε ευρώ, έτσι ξέρω το. 9. 9. 8. 8.
Εφτά. Εννιά. Εννιά που είναι. Σαλαμίνα, Ανόρθωση, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Ολυμπιακό Πειραιός, Δέλτα Βίγκο, Ομόνια. Α, τη Δέλτα αποξιάσα ρε να έμπω. Και Ερμής. Ξιάσα τη Δέλτα. Εγώ τον Ερμήν και το... Λοιπόν, ετέγιωσε και ο δεύτερος γύρος. Επιτέλους. Πάμε γρήγορα γρήγορα στον τρίτο και πιο δύσκολο γύρο. Λοιπόν, σε τούντο γύρο... Έχουμε τη βοήθεια. Έχετε. Μία φορά τη βοήθεια του κοινού και δικαιούστε να κλέψετε την ερώτηση του αντιπάλου πριν απαντήσει. Πριν απαντήσει, αλλά εκείνος που δεν θα την έβρει χάνει τρεις φύσες. Ένα μας τις πιανούλες. Εκείνος που του πέφτει η ερώτηση και βρίσκει την απλά πιάνει τρεις φύσες. Αν δεν την έβρει χάνει τρεις φύσες. Αλλά αν κάνεις κόλ να κλέψεις, κύριε Μάρη, ερώτηση και αν την ευρείς σε τρεις ερωτήσεις στο Ρώσο ότι θα μπορείς να κλέψεις τίποτα. Δεν πειράζει, υγεία. Δύσκολες. Ξέρει πάλι 50-50%. Πράιν, ξέρεις καλά τώρα. Πράιν, ξέρεις καλά. Καταλάβα. Επειδή Χριστούγεννα δύο σας δύο βοήθειες του κοινού, επειδή ερωτήσεις είσαι δύσκολες. Πάμε, φύγαμε. Ποιος λείπει από την εντεκάδα, είσαι τυχερός, α? Από την εντεκάδα της ΑΕΛ, του ΑΕΛ Ζενίθ Αγίας Πετρούπολης, το 1-0, στο Παπαδόπουλος νομίζω που ήταν. Ναι. Φεγκρούς, Καρλίτος, Καντού, Σέλης, Ετμάρ, Γκουντιλεγέ, Μάριος Νικολάου, Ζεζίνιο, Σαρδινέρο, Ντάνιελ Ζίνιο, λείπει ο επιθετικός. Κικίεβιτς. Γκυκίεβι, μπράβο! Αφού ήμουν βοηθός. Η καρτέρα νομίζει, μπίνε, τρεις, δεν τώρα έντονος κάνεις handicap. Κωστή, είσαι τυχερός. Ναι, είμαι τυχερός. Ποιος λείπει, εντάξει... Μάλλον ποιος λείπει, είναι κοσένη. Η ερώτηση του ότι έπαιζε τυχαία πας στον Κωστή, είδα το ότι έκαναμε εγκλήρωση, αλλά μπορεί να του προκαλέσει μνήμες. Τραυματικές. Ναι. Ποιος λείπει από την εντεκάδα της Ομόνιας. Μέταλιστ Χάρκοβο, Ομόνια 2-2. Πώς που να σηκωστώ να πάω να πω του τσιρού μου ότι είναι να πάω ταξίδι Ομίλους. Έγινε 2-2 στο στράτη. Ας σου πω είναι εντεκάδα πριν να μην πεις. Γιοργαλίδης, Ηλίας, Μπουθόν, Βένζελ, Ντάβινσον, Κασέ και Λεάντρο. Φίλε, αδερόστερ. Μακρύδης, Εφρέμ, Ρεντσίφο, λείπει ο αριστερός εξτρέμ. Ο Στάθης, όχι. Παρακαλώ μην απαντά το κοινό. Αριστερόν εξτρέμ. Θέλεις να χρησιμοποιήσεις την πορεία του κοινού. Ανδρέας Αβραάμ. Μπορείτε, εντάξει, μπράβο. Σωστός, ένα χειροκρότημα στον Κωστή. Ξέρεις γιατί. Που παρόλο. Τα ψυχολογικά, άντεξε. Να σου πω, σας θυμήθηκα. Ήταν από Στάθη και έκανα κλικ. Το λεμονί που του εφώναζε να άλλαξα, σε βάλω μέσα. Στο 2-0. Και δεν πρόλαβε να κάνει τις αλλαγές. Ναι, αφού εφώναζε του Στάθη, έλα να σε βάλω μέσα και μάλλον να βγάλει φόρμες ο Στάθης. Άρχισε μαλλιά του να σάζει. Ρένατε 0-2, ναι. 2-0, ο Στάθης εσωφαρίσαν μας. Και παίζατε με την Σχετάθε, νομίζω. Τα τραυματικές εμπειρίες. Ήταν κόφιεν που το κόρνερ ο άθος ο Σολομού και έκαμε το Ιωάννοβιτς. Πάμε βάσο. Ποιος λείπει από την εντεκάδα του Απόλλωνα σε μια βραδιά που την ίδια ώρα πάλι παθαίνε ψυχολογικά ο Κωστής. Λοκομοτίβ Μόσχας Απόλλων 1-4. Δυναμό. Πάμε. Μπρούνο, Βάλε, Στυλιανού, Μερκής, Ατράντε, Ρομπέρς, Χαμτανή, Γκουγιόν, Παπουλής, Μεριέμ, Σαγκόη. Λείπει ο επιθετικός. Κολ. Κολ, Μαριέ, αν δεν την έβρεις χάνεις τρεις φύγες. Περίμενε ρε Μαριέ. Για φουλαλό το ρε. Κάνω τρεις φύγες. Εμάς τώρα έγινε να σκεφτεί άφησε. Μου το έπαιζα έξω. Να ούτε προλάβα σκεφτώ. Εν μοιράζει, σκέφτου. Έτσι πρέπει να απαντήσω τώρα. Ναι, ατέλεις. Γιατί ήμουν με τον τόνο εκεί ρε. Δεν είσαι τραβούς την κοινά. Για μότε θυμηθήκα. Αν δεν το έβρω χάνω τρεις, όχι. Όχι. Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο, σου πάμε πάσο. Δεν είναι καλά, πες τους τελευταίους. Παπουλής Μεριέμ Σαγκόη, λείπει επιθετικός.
Θυμήθηκα μετά. Του Ραμ. Θέλει να το πεις, θα κερδίσεις κάτι. Όχι, θα το πεις. Ενώ ο παίχτης που ήταν στην Ομόνια. Όχι ρε. Ο Κικίβιτς. Όχι. Ο Ρέζεκ που ήταν. Α. Ο Τσέχος. Ο Τσέχος. Α, Τσέχος. Νομίζω αν ο άλλος ο... Ποιος άλλος. Πάει στην Ομόνια ρε. Πάμε, συνεχίζουμε, Μάριε. Ο Σέντερ. Ποιος ήταν, ο Σέρβος. Μάριε. 52 αγώνες έχουν δώσει οι κυπριακές ομάδες εναντίον γερμανικών. Πόσες νίκες έχουμε. Θέλεις βοήθεια του κοινού, το κοινό να με σουψουριζεί επειδή ακούεται. Θέλεις βοήθεια του κοινού. Τώρα σκεφτώ ρε. Αν με σκεφτώ ρε, περίμενε ρε. Το παιχνίδι είναι τέτοιο, ότι υπάρχει πίεση, Μάριε μου. Ξέρω ότι... Θέλω μια μπάουλα, ναι. Η μια νίκη ξέρω ότι. Έχουμε μια. Έχουμε μια ρε. Έχουμε. Έχουμε μια που κέρδισε η ΑΕΚ. Έχουμε μια... Το κοινό, βοήθεια του κοινού. Ποια είναι η βοήθεια του κοινού. Βοήθεια του κοινού. Είναι το χρώμα, είσαι. Άσπρο. Πόσες νίκες έχουν οι κυπριακές ομάδες εναντίον των γερμανικών. Ρε. Εν ξέρετε. Μηδέν. Οι άσπροι του Μάριου λένε μηδέν. Μπορεί και το μηδέν να σωστό. Είναι, μπορεί. Α. Πας στη Βέρτερα. Ναι, έδερε. Έδερε την τα μέσα. Τι είναι έδερε. Ξα 3-3. Όχι, 3-3 μηνύτ. Επίεν η βοήθεια του κοινού, σε βοηθήσα. Ήθελε να πεις κάτι. Αν δεν απαντήσω... Δεν χάνεις τρεις. Όχι ρε. Αν δεν απαντήσεις, αφού είναι δική του ερώτηση. Στο κόλ χάνει τρεις. Α, οκ. Αν μόνο κερδίσεις, να το κάνω στο επόμενο γύρο. Να πιάω, χάσω τρεις. Όχι, χάνεις ρε. Τώρα χάνεις το πρώτο round, διότι θα στο έτσι. Δύο. Μία, η νίκη του Αποέλ με 2-1 το 80. Δυναμό. Δρέσδης. Δυναμό Δρέσδης. Βερολίνου, λαλή. Βερολίνου, έχει νίκη. Ήταν ανατολική Γερμανία. Γιατί είχα την ΑΕΚ, ρε γάμο, που έξε. Όχι, ρε γάμο, με Ρώσικη. Πόσες χώρες, Κωστή, έχουν φιλοξενήσει 2 φορές το παγκόσμιο κύπελλο. Τι να κάνω, αφού κάναμε κλήρωση. Πρέπει να τα μετρήσω τώρα. Μέτρα τα. Θέλεις, αν δεν είπε κόλ. Όχι, έντια, να απαντήσω. Αν δεν είπε κόλ. Ντάω. Αν πει κόλ και είναι σωστή. Πρέπει να απαντήσω αμέσως, πρέπει να σκεφτώ. Όχι, πρέπει να πεις κόλ για να ξέρουμε τι να το πεις. Κόλ! Κόλ! Άρα κάνει κόλ, αλλά πρέπει να απαντήσω όμως. Εντάξει, αλλά... Όχι, αφού το κόλ απαντά ο Βάσος. Περίμενε. Περίμενε ένα λεπτό να σκεφτώ. Ξέχασα έναν κανονισμό. Αν την έβρι πιάνει που σένα τρεις φύσες. Καλά, ρε, μαδρέμα τα πράγματα. Ναι, μπράβο, έχει δίκαιο. Παρακαλώ, μη συνομιλείτε με τους κανόνες. Δεν μπορείς να αλλάξεις. Όχι, συμφωνώ, γιατί ήταν πέρσι έτσι. Ναι, ήταν πέρσι έτσι. Πάμε, Κωστή. Έχεις βοηθάνει του κοινού. Όχι, θέλω. Ας να μετρήσω. Γιατί έτσι είναι η γιορτή σκόρες μου μετά. Εντάξει, και εγώ να πάω δουλειά. Και εγώ έχω βαφτίσει. Προβληματίζει μια. Είμαστε για χρόνο. Κανονικά πρέπει. Βάσο μου, είναι λάθος... Μεξικό, Γερμανία... Γάμο δεν τζιμποξιάς. Μεξικό, μποξιάς. Μεξικό, Γερμανία... Να πει αριθμό, ρε. Και Γαλλία, τρεις. Τρεις. Εν έξι μου. Πέντε ή έξι. Εν πέντε. Μεξικό, ρε. Ξεχάμε Μεξικό. Δεν τα κόλαβα, απάντησε. Είπε, πώς είπε. Τέσσερις. Τέσσερις είπε. Ξεχάσαμε Μεξικό. Ιταλία, Βραζιλία, Ιταλία, Γερμανία, Βραζιλία. Η Γερμανία την είπα. Είπαν τέσσερις. Πα τέσσερις. Και έδωκε και εσύ τρεις. Δεν ήταν από εγώ. Έφεκα λάθος. Ήταν δική μου ερώτηση. Να μπορεί. Δια τρεις. Όχι, ήταν δική μου ερώτηση εμένα. Ναι, ήταν δική του ερώτηση. Περίμενε. Στον πρώτο γύρο να με χαλαρώς. Λοιπόν. Τα χαλαρώ, να μην ζεντάς, δεν σου δω ερώτηση. Ποιος... Του βάσου. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία προπονητής. Ετοιμάζεστε για κόλ που συμμετείχε σε τελική φάση του Μουντιάλ. Ο Φαχάλ. Είπε κόλ πρώτα ρε και επειδή έκαμες έτσι αν είναι λάθος θα σου πιω. Είναι λάθος. Πέ μου. Φαχάλ. Πόσο χρόνο Φαχάλ. Είναι μεγάλος, 75. Θα με λέει ότο Ρεχάγκελ. Ο Ρεχάγκελ στο Μουντιάλ. Ναι. Με την Ελλάδα το 14. Σε ηλικία προπονητής. Είναι ο Σάντσος που ήταν ρε. Όχι για τώρα ρε που σου λέει. Συμμετείχε σε τελική φάση Μουντιάλ. Πότε ήταν ο Ρεχάγκελ ρε.
2014 πήγαινε η Ελλάδα, ήταν ο Σάντος. Το 10. Το 10 που γιατί πήγε η Ελλάδα ξανά. Στις βουβουζέλες είναι ο... Ήσο πήγαινε η Ελλάδα το 10. Νότο ρε Χάγγελ στην Νότια Αφρική. Γιατί πήγαινε η Ελλάδα. Ναι ρε, πήγαινε η Ελλάδα. Πήγαινε το 10, καλά που λάζει. Και ας τους τρεις. Περίμενε, είπες Χολ. Όχι ρε, αυτή ήταν δική μου ερώτηση. Εσύ είπες Χολ εσύ. Φέρε τρεις ερωτήσεις. Νομίζω δική μου ερώτηση, θα το πω. Τι νομίζεις νομίζεις είναι δική του ερώτηση. Δεν ξέρω, δεν είπε. Προχωρούμε. Όχι. Πάω από εδώ. Τσίμισε μας. Να τους πιάνω σιγά σιγά. Λάου λάου. Ποιος λείπει. Άντε πάλι, ποιος λείπει. Που την εντεκάδα του Αποέλ. Το Αποέλ Λιόν 1-0, το Μάρτιο του 12. Χιώτης, Πουρσαϊτίδης, Ολιβέρα, Πάολος Ζόρζε, Μποαβεντούρα, Μωράης Χαραλαμπίδης, Μαντούκα, Αίλτος Σολάρι. Χιντ αγωνίζονταν στα χαφ. Κολ. Αφού δεν με αφήνει να ακούσω ρε. Εμπίεση, δεν πρέπει να πιέσει. Αφού δεν ακούσα ρε να μου είπε. Τι εννοείς. Πες μου γιούς μες στο κέντρο. Μποαβεντούρα, Μωράης Χαραλαμπίδης, Μωράης Χαραλαμπίδης, Μαντούκα. Λείπει ένας χαφ. Λείπει ένας χαφ. Εγώ περίμενε, να κάνω κλικ. Αφού έκανα κόλ. Εγώ σκόλ δικαιώμα πάντως είναι ερώτηση. Εσείς και μια βοήθεια του κοινού. Τη βοήθεια του κοινού. Μια βοήθεια, η άσπρη. Δέχεσαι το. Περίμενε, εντά. Περίμενε ρε, ποιος εδώ. Δέχουμε το. Ο Έλτερ Σόουζα. Δέχεται το και είναι σωστό. Να μπαμπάσω. Ευχαριστώ ρε παιδιά. Τρεις φυσιούες για ο Μάριον Αλέξ. Άρα πιάνε τον 6 μήνες πρώτα και παίξαν και στη Ευρώπη. Αμέσως να μπει κόλλο κύριος. Είδες το. Στους 8. Τι με Γενάρη μπορεί πιάσεις. Ολυμπιακό. Αμέσως να κάνεις κόλ. Ήταν ρε. Πάμε Κωστή. Ποιος λείπει που την εντεκάδαν της ΑΕΚ Σκάλας. Το ΑΕΚ. Εσείς δυο βοήθειες του κοινού. Ζήτατες ρε. Ζήτα βοήθεια. ΑΕΚ Ρόζενμπορκ 2-1. Φορτίν, Ντεκλέρ, Χόφλαν, Μουρίγιο, Τζέισον, Σκοπελίδης, Γκαρσία, Κίνγκσλι, Πρίσο, Μυρτάκοβιτς, Χιντ, Λίπι, Μέσος. Ρε, με το λάλλι. Τι άκουσα το. Το πω, δεν ακούμε ρε. Να είναι ποια βοήθεια του κοινού. Ποια βοήθεια του κοινού. Πέτε κάποιος. Από την εντεκάδα ξανά. Βάρτε με εμένα, έπαιζα στην άκρη. Φορτίν, Ντεκλέρ, Χόφλαν, Μουρίγιο, Τζέισον, Σκοπελίδης, Γκαρσία, Κίνγκσλι, Πρίσο, Μυρτάκοβιτς. Λείπει ο Μέσος. Λείπει ο Μέσος. Έκαμε σκόλ. Όχι. Βοήθεια του κοινού. Κωστή, οι κότσινοι να μας πούν. Μα ποιος Φαντάικ, έπαιξε στην Άγκο Φαντάικ. Ναι ρε, όχι Λίβερ. Όχι ρε, Λίβερπουλ ρε. Όχι, 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 όχι. Δέχεσαι το. Ναι, ο Φαντάικ, είναι θυμούμε τον έπαιξε. Έκαμε το σκάου, το κλόπ που δαμίζα. Ο Ολλανδός Γκρέγορ Φαντάικ. Αρφός του Φαντάικ. Εντάξει, το κοινό πρέπει να συμμετέχει επειδή να έχει κλήρωση ένας στους 20 να πιάει το δώρο του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου. Κερδίζουν και οι τρεις, απλά να μένουμε με τα δώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βάσος. Βάσο μου. Βάσο. Και αν αγωνιστική περίοδο διεξήχθη πρωτάθλημα τριών γύρων. Ναι, δεν τραυματική εμπειρία. Δεν είναι να σου κάνω κόλπα τώρα. Ρωτάς με εμένα. Ναι, κάνω κόλ εγώ αν με τραυμαντήσεις. Κάνε κόλ εγώ στις. Έκαμε, να σου απαντήσει. Εσύ είναι ξέρεις. Όχι, αφού έκαμε κόλ. Εντάξει, δεν χάνεις κάτι απαντήσεις. Εσύ αν απαντήσεις σωστά, δεν θα μπορεί να απαντήσει εκείνος. Αφού έκαμε κόλ. Δεν έχει σημασία. Αν κάνεις λάθος εσύ. Έπαιζες ρε. Έπαιζα. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα το... Έλα πιο κοντά. Όχι. Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο. Όχι. Είναι... Να δώσ' τούτο. Επέμπτια χρονιά ρε βάζω ρε. Ένα... Α... Αλλά χάνεις κάτι. 93, 94, 95. Κλειδώνεις το βάσο μου. Ναι. Κωστή. 94, 95. Ναι, team duty, ένα 0 με την αόρθωση. Ως τσομίτα. Εννομίσαμε ποιά είναι το προάθλημα. Έπρεπε τα τελευταία τρία παιχνίδια να κάνουμε μια νίκη. Ρε το γίνεις τρεις φύσεις. Ναι ρε, φεκάει κόλ. Εκλέψες σου ερωτησή, κλέφκεις σου φύσεις. Ήταν όσο μαύρες. Ναι, θέλω μαύρες, ναι. Ναι, πρέπει να του δώκεις τις γεσ σου. Α, μάνα μου. Είμαι 95 πρώτα,
Άιμα. Ολυμπιακός και τσιτσίγκα. Άρα είναι 8 που πες. 8. 8. Εγώ είπα 7. Έχει και δύο τίποτε, ναι. Ούτε ο Βάσος όμως. Εντάξει. Όχι, ο Βάσος κάνει κάποια μου δόκη. Αγκούρι του πίγου. Καλά ρε, αν το έβρισκε... Αφού έτσι είναι, αν κάνει κόλ. Αφού κόλ ρε. Αφού δεν το δέχτηκες. Δεν το δέχτηκες το κόλ. Δέχουμε. Ποιος ήταν ο μικρότερος αριθμός ομάδων που συμμετείχε ποτέ στο πρωτάθλημα Α κατηγορίας? Ήταν τα που έλμαναν. Πέντε. 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 Για λείψουν οι βίζες του ρε που είσαι μέσα. Ένα του διούμε ένα άλλο χρώμα. Πράσινο. Ποιος το πιάνει το πράθλιο. Δεν ξέρω. Τα από έρε. Ποιος το πιάνει. Μπορεί να ορθώσει. Αφού ήταν από ένα αλφα. Μπορεί να ορθώσει. Από ποια αγωνιστική περίοδο άρχισε το πρωτάθλημα να διεξάγεται σε δύο φάσεις? Με αγώνες play-offs ή δεύτερη. Δύο φάσεις με... Με play-offs ή δεύτερη. Δύο... Βασικά τα play-offs που έχετε ξεκινήσει. Πόσες βοήθειες του κοινού έχεις? Δύο. Βοήθεια του κοινού. Μαύρη. Ρε, ένα... 7-8 ήταν η πρώτη χρονιά που ξεκίνησε με... Ναι, ναι. Πολλά σίγουρος, α. Ναι, όχι σίγουρος, και εγώ σκεφτούμε 6-7 ή 7-8. Δέχεσαι το. Βέβαια, έχουμε εδώ. Βέβαια. Ήταν να σου πέξει 7 ή 7-8, ναι. Εσύ... Πέντε του λάθος. Ναι, γιατί. Ποια ήταν η πρώτη κυπριακή ομάδα που αγωνίστηκε στην Α' Εθνική Κατηγορία της Ελλάδας? Άλετο. Κολ. Κολ. Πέντε ο πρώτος ο Βάσος. Δικαίωμα απάντησου, ε. Δικαίωση. Η πρώτη ομάδα που έπαιξε στην... Η ΑΕΛ ρε. Όχι, είναι η ΑΕΛ. Ρε, μα γιατί μιλάω. Ρωτώ τον, η ΑΕΛ ήταν να παίξει του 74 και είναι ο πόλεμος. Και είναι εις βολές και εμένα για να μην παίξει. Ναι, ναι. Άρα, έτσι δεν είναι να παίξει, δεν κάνει το προάθλημα, δεν είναι να παίξει. Είναι το προάθλημα. Το 73 και στο προάθλημα. Περιμένεις μας. Τι θα λειτουν. Άντε, ρε, πάντα, να πάει. Να περιμένεις. Α, εδώ είναι μόνο να απαντήσω. Άντε, άντε, πάμε, πάμε. Έτσι αγιώς να πω μια ομάδα. Θα πω... Πρώτη ομάδα. Είπες κολ. Ναι. Είπεν, ναι. Πρώτη ομάδα. Ξέρεις. Έχεις το. Όσο θυμόμαι έχω... Η ΕΠΑ. Η ΕΠΑ, βάσο. Ολυμπιακός Λευκοσίας. Ναι, δώσ' του τρεις φύσες. Όχι, αφού ανεκάει κολ. Έκλεψες σου ερώτηση. Έκανε κολ. Λοιπόν... Ήμουν μεταξύ της ΕΠΑ και του Ολυμπιακού. Σε πόσα διαφορετικά στάδια έχουν διεξαχθεί τελική κυπέλλου Κύπρου? Που το 1930 ρε. Και στη βοήθεια του κοινού. Όχι σ' άλλο, μια βοήθεια του κοινού. Ένα από έξι. Έξι. Ναι. Θέλει κασκόλ. Κασκόλ, όχι.
Σωστό, Κωστίν, έξι. Παλιό, γάση πι. Γάσιε, μακάριο, τσίριο. Γάση πι το νέο και γάση ζει το νέο. Το γάσιο, αφού έπαιξαν και για μέ. Το γάσιο, ποιος έπαιξαν τελικό. Έπαιξαν τελικό για μέ. Πώς έπαιξες το γάσιο. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Επομένως, ναι. Ποιος Αργεντίνος παίχτης σκόραρε χάτρικ εναντίον της Εθνικής Ελλάδας στο 4-0 του Μουντιάλ του 1994. Α, μάνα μου και κάτι μου λαλεί τώρα, λεπτό. Βλέπα τα προχτές. Ρίμω στο μάτς. Το τα άλλα τι ακούς του, ποιος μας είναι το ρε, ο Μπατιστούτα. Βοήθεια του κοινού παρακαλώ. Οι μαύροι να μας πούν. Μπατιστούτα. Έτσι παράσυρα σας. Μπατιστούτα. Μπατιστούτα, Μπατιστούτα. Μπράβο, μπράβο Βάσο. Ένα χειροκρότημα για ο Λόρτ Βάσο. Για τους κύριους που βοηθήσαμε. Το σιούτ με το αριστερό. Και έμεινε σου μόνον εσένα μια βοήθεια του κοινού. Και ως ποδοσφαιριστής σκόραρε το άλλο τέρμα, τρίτο στη σειρά του προηγούμενου αγώνα που απάντησε ο Βάσος. Ποιος είναι ο προηγούμενος τώρα, θα ήταν ο Χερμαχές σου. Και ήταν... Περίμενε, εξήγα μας ξανά ρε πέ μας. Ρε, ο Μπαριστούτα έκαμε χάτρικ με την Ελλάδα. Ναι. Το τρίτο ποιος το έβαλε. Το δεύτερο. Αφού είπες σου. Εν το τρίτο τέρμα. Αφού είπα σου τώρα. Επέξε να πέμουν. Ο Μαραντών. Ο Μαραντών. Ρε, αφού απάντησα του πριν. Εν εγώ που την εδώ καφέ έκανα με κλήρωση ρε, για τη σειρά των ερωτήσεων. Μπορεί να σου πέφτει ένα. Θέλει να σου έτσι, ρε κουμπάρ. Μπορεί να σου πέφτει εσένα. Ο Μάριος δεν έχει πολλές. Ποιος λείπει που την εντεκάρα της ανόρθωσης στο 3-3 με την Ίντερ. Η εντεκάδα είναι Μπεκιάη Γεωργίου Κατσαβάκης, ο Ανδρέας ο Κωνσταντίνου, ο Λεϊβακαμπέση, άκου τα παίχτη ρε. Το Πρασίνοβιτς, Μπαρτών, Λαμπάν, Πάολο Κώστα, Φρούσος, Λίπιο, αριστερός εξτρέμ. Επέλε, χαίρομαι που εγγύνω γιατί έτσι που το βάλε με εγκουρία, ο Παναγί, ο Κιώστος είστε ομόνια. Κολ, κολ. Ρε, με το λαλείτε το κοινό. Ρε φίλε, κι ως που το βάλε με εγκουρία ρε φίλε, έξαμε στη ομόνια ανύστερα. Όχι ο Νικολάου, ο Παναγία μου. Παναγί, πάντε πιθέον του, να πάντε πιθέον του. Τώρα είπες κολ. Δεν προσπάθησες με το όνομα. Είπες, ως που το βάλε με εγκουρία. Ελάθος. Γιατί ελάθος. Έχει παίχτη με εγκουρία. Εν είπες Βάσο, εντάξει απάντησε, αφού εν είπε λάθος, δεν θα πιέ κανένα στην ερώτηση. Ο Ταχέρ Χαουάρ. Α, ο Λιβανές. Πού ήβρες την κουρία του Χαουάρ. Έβαλε τον κόλ με την κουρία ρε, μετάχτηκε να κάνει κερδέκι και μετά. Περίμενε, περίμενε. Δώσ' του το ρε, μην κουρία. Είπα σου το Γιώργος. Σαν και στο κυβωδιά του κύριου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, είμαι σίγουρος. Πάμε τελευταίο round του τρίτου round. Που για με ξεκινάς. Περίμενε, αφού είναι. Εντάξει, τώρα είναι εγώ. Μετά έτσι ξεκίνησα πρώτος εγώ. Εγώ έτσι ξεκίνησα πρώτος. Ο Μάριος που ξεκίνησα. Ποιος είναι ο γυρεότερος σκόρερ στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, πετυχαίνοντας τέρμα σε ηλικία 42 ετών Ροζέ και 39. Ο Βάσος κερδίζει Ροζέ Μιλά. Έχει κανένα γέννημα του 89 εκτός τα παιδιά του αμέσως οι συνεταίροι μου, του 89 και τον Αργύρι που είδα. Αργύρι, πόσο χρόνο. Το 89 άλλοι. Δεν είσαι κανένα το 89. Δεν είναι κανένας το παγκόσμιο του Italian 90 live. Μόνο εμείς οι τέσσερις δαμε. Γιατί είναι όλοι μετά το 90 ούτε. Είναι 96 και 97 γεννήματα. Ο Κωστικό δεν είναι. Τι έφτασαν τον Μάριο Νεοφύτου ποδοσφαιριστή live. Α, είναι πολύ ρε. Όχι, τι έφτασαν τον Μάριο Νεοφύτου στην ΑΕΛ live. Στην ΑΕΛ με την κορδελούα. Και το γαρπόζει συμπαίχτη. Ωραία, πώς είναι πιο μητσί. Κι έφτασαν Μάριο Νεφίτου στην ΑΕΛ. Τα ούτε ούτε σαν έφτασαν. Ρε, έπαιξα το 93 στο 99 στην ΑΕΛ. Εν του γίντα, το γεννιούντα. Τελευταίος γύρος. Όχι, τελευταία ερώτηση ή τελευταία ερώτηση. Εγώ. Δεν ήξερα τι έγινε. Έκανε το μιλά αφού του δώσκε. Ένα σου εσύ μου λες. Αφού εσύ ξεκινήσεις πρώτος. Ένα, μα έκαμε λάβο. Ένα καμό κόλ. Εσύ μετά αν τέθρα. Κάμε κότσα χαϊζούλα. Ρε, έχεις πολλές γιατί έκαμεις κόλ. Εδώ και ο Μάριου Λίγη. Σε ποιο παγκόσμιο κύπελλο κρίθηκε για πρώτη φορά αγώνας στη διαδικασία το πέναρτι. Σε ποιο. Κόλ ο Κωστής. Σε ποιο. Παγκόσμιο κύπελλο
κρίθηκε για πρώτη φορά ένα αγώνα στη διαδικασία του πέναρτη. Όχι ο τελικός. Ο τελικός. Αγώνας. Αγώνας, υπερήφανε τελικός. Όχι τελικός. Άγιρον το κόλ, νομίζω ήταν τελικός εγώ. Θέλεις το κόλ. Όχι, νομίζω ήταν τελικό, όχι άγιρο, δεν ξέρω. Να πω στην τύχη. Ναι. Το... 1900... Το... Έλα πιο γρήγορα στο μικρόφωνο. Το 78. Κλειδώνεις το. Δεν μου να κάνω. Ένα μουντιάλ παρατζή το 82. Το 82. Τελευταία ερώτηση πριν τον death round. Το death round δεν είναι μισό λεπτό. Φίλε, δεύτερο είναι 30 δευτερόλεπτα. Πυροβόλων ερωτήσεις, ό,τι σου έρθει. Okay. Δεν έχει να σκεφτώ, να τις λαλώ και θα λαλήσω. Αν τις χάνει... Θα μετρούμε πόσες απάντησες σωστά και θα είναι δύο φύσεις η κάθε ερώτηση. Ωραία, Παναγία μου. Τώρα να δω, δύο φύσεις η κάθε ερώτηση. Κωστή τελευταία ερώτηση του τρίτου round. Στο Μουντιάλ του 2, ο Ρονάλτο το φαινόμενο σκόραρε σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε η Εθνική Βραζιλία, εκτός από ένα. Ποιο ήταν αυτό? Βάλε 8 τέρματα. Έχεις βοηθειά του κοινού? Δεν έχει ρε, δεν είναι. Όχι μια. Εν το τελευταίο. Ένα πιο βοηθά γιατί είναι ένθιο εκεί. Κάνεις βοηθειά του κοινού, ναι. Θέλουμε κόλ να κλέψουν την ερώτηση. Ναι, άθιμο. Είδα ρε, δύο με την Γερμανία σκόραρε τελικό. Βάλε 8 σύνολο. 8 σύνολο που βάλε. Στον τελικό έβαλε. Έλα, η κότσινη. Έχουν για όλοι. Έχουν κόλ. Ποια? Σε ποιο μάτς δεν σκόραρε ο Ρονάλτο το φαινόμενο το 2 με την Εθνική Βραζιλίας? Με? Έναν ήταν. Γερμανία βάλεσε και στον τελικό. Μα παίξαμε με Αγγλία ένα θείο. Να δω. Αν καλά που λάλλεις. Κολ. Δεν είναι δικαιούμαι ρε. Έχεις σου απάντης. Άσε πάλι, έχεις με απάντης. Θα καμούμε. Αφού είναι τέτοιο τώρα, εγώ πρέπει να σβήσω. Πόσα πόσα ήρθαν και το μάτσο, έναν ένα. Πέμπου και την απάντηση ρε. Με την Αγγλία. Με την Αγγλία. Σωστό. Ριβάλτο Ροναλτίνιο που τα βάλαν. Τι είναι το Ροναλτίνιο, ήταν του σήμα που το φάουν. Ναι, ναι, που μου είπε. Αν το θυμάστε που το YouTube. Μα εκείνο ρε. Είπε μου το σαμί. Ήταν το δύο κοινό. Ναι, το δύο. Από τέσσερι είναι μέσα σήμα. Ναι, ναι, ναι. Πού τα σφίσες. Α, ναι. Χου, διάλυσε μας. Κλευκείς μας. Λοιπόν. Τώρα είναι το τελευταίο, τελευταίο round. Τι ώρα είναι, να βάλω timer. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Εγκαλή χρόνη μας. Η ώρα είναι 6 και 10. Πάω να βάλω ένα timer. Για βάρμα σε ένα λεπτό, ή μισό λεπτό. Ένα λεπτό, να μείνουμε 30 δευτερόλεπτα. Δεν θα μπορεί να προσπαθείς. Μα πρέπει να μου λέει για να σου λέω. Έχεις ερωτήσει. 45 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Να βάλω timer, δαμέ. Τι πώς να μετράς σωστά σιό, να μετράς που μέσα... Αυτό θέλω εγώ. Αλλά είναι πράγμα, ορίσαι σου, είναι σωστή. Να σου λάρω, λάρω ρε, είναι αλλά λύσεις σωστό λάθος, να τρεις πολύ χρόνο. Αφού είναι σωρό, ρε. 45 δευτερόλεπτα. Ένα λεπτό, ρε. Είναι πολλά ένα λεπτό, ρε. Πολλά, ρε, βάσο. 45 δευτερόλεπτα. Δεν είναι ο πατήσεις που να ξεκινήσεις. Η ώρα μου να πεις την πρώτη ερώτηση και μετά. Λαλείς την ερώτηση και μετά. Ένας που πάει. Περίμενε να... Σας το δάμε να ετοιμαστώ. Ερωτήσεις πολλά 45 δευτερόλεπτα. Ωραία, είναι πολλά ρε. Μπορεί να λείψουν, δεν καμπό. Να λείψουν. Δεν θα λείψουν ρε, ως πάει σκαβάσεις. Να πιέντεις έναν ένα. Όχι, πάνω σου τώρα. 45 δευτερόλεπτα. Πάνω σου. 40 δευτερόλεπτα. 40 δευτερόλεπτα. Όχι ρε, πρώτα πέντε ερώτηση και μετά. Ναι ρε, να σου πει ερώτηση και μετά. Ναι ρε, γιατί τρώει χρόνο ρε. Και εσένα έτσι να σου κάνει. Ένα σταβαλό το χρόνο, δεν τρώει χρόνο. Όχι ρε. Πέντε ερώτηση και μετά πάνω το ρολόι. Ρε φίλε, μόλις τελειώσεις την πρώτη ερώτηση, πάτα. Πάτα. Να που λαλείς. Ναι. Έτσι θέλω, έτσι. Εντάξει, να το πατήσεις. Έλα σου πω, πέντε φύσες είσαι κάθε σωστή απάντηση. Πάμε πέντε. Τρεις. Να λείψουν οι φύσες. Δύο, ρε. Ακάμε μισή για να βγεις πρώτος. Μισή. Ένια μας διά μισή. Πρώτο ρε. Έτοιμος. Έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Να μπει και ύστερα. Εντάξει. Εντάξει, ποιος είναι... Περίμενα λεπτό. Ποιος είναι ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας? Ποια ομάδα έχει τα περισσότερα... Να μου πες. Ποια ομάδα έχει τα περισσότερα προαθλήματα στη Γερμανία? Μπάγερ. Σωστό. Ποιον Ιταλόν κουτούλησε ο Ζινεντίν Ζιντάν στον τελικό του Μουντιάλ το 6? Από ποια πόλη προέρχεται η Χετάφε? Ισπανία.
Κι αν πόλη ρε, πόσα Champions League έχει κατακτήσει η Liverpool. Πόσα, Champions League έχει... Σωστό, ποια είναι τα χρώματα της Real Betis. Πράσινο, άσπρο. Σε ποια πόλη βρίσκεται η έδρα της Φιωρεντίνα. Φλωρεντία. Από... σωστό, σωστό. Από ποιον κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου καταγόταν ο George Best. George Best. Μάτσεστερ. Βόρειος Ιρλανδία. Από ποια χώρα κατάγεται ο πρώην άσος της Μίλαν George Weah. Σε ποια πόλη βρίσκεται το στάδιο Ολύμπικο. Στοπ! Ρώμη. Ρώμη. Είτε Ρώμη ρε. Πώς εσύ βρε. Δεν ξεκίνησε ένα άλλο χρονόμετρο ρε. Πώς εσύ βρε. Τρεις. Όχι ρε. Τα τρεις ρε. Ανάμιση. Ποιος εμέτρα. Πάμε πίσω να δούμε ένα λεπτό. Κι είπα γιο Ματεράτσι. Αφήματο ρε. Που μέσα σου μπορεί να το είπε. Αφήματο ρε. Αφού εμάθει και να μιλήσω. Ήβρε στην Bayern Μονάχου. Ναι. Τη Real Betis. Δύο. Που σε ρωτήσα, Χετάφη, είπες Ισπανία. Ναι, είπες Ισπανία. Μαδρίτη ρε. Από ποια πόλη. Είπες Ισπανία, ναι. Μαδρίτη. Εγώ άκουσα χώρα. Ήβρε στα Champions League της Liverpool. Τρεις. Ήβρε στα χρώματα της Betis. Τέσσερις. Έβαλαμε την Τζινιξμάλα. Όχι ρε, μετρά τα τούτο. Ήβραμε την Φλωρεντία. Πέντε. Ήβρεσαι τη Ρώμη. Έξι, εφτά. Ναι, 25 ρε. Έξι. 12 αφήσες ο Μάριος. Εφτά ρωτήσεις σου κάμε. Ένα, δύο. Ρε μα ήβρε εξαιρωτήσεις ρε. Τέσσερις ρε. Ανάμιση ήβρε ρε. Σα τέσσερις ήβρε. Βάρτε ο βίντεο ξαναδούμε. 12 αφήσες ο Μάριος. Cheating ρε κουμπάρε. Όχι ρε, αφού ήβρα τέσσερι. Αφού η Ρώμη είπε στην Ζητάνο, ξεκινήσω. Όχι. Εδώ κάτι. Ένα συντόκο και σένα. Όχι θα τη δόκεις και εκείνο. Ξέρω. Λοιπόν. Κότστας. Ελπίζω να είναι Ευρωπαϊκό, να μου αρέσει Κυπριακό πολλό. Γιατί να σου πέντε να σου βάλουμε. Σταμάτησα τυχαία ρε, που δεν υπολογίζω τα. Όχι, όχι. Πώς ξεκινά τώρα. Ο Κώστας, σε 15 δευτερόλεπτα ξεκινά ο Κώστας. Στα 3 δευτερόλεπτα να αρχίσει να σου καβάζεις την ερώτηση. Πώς έκανες με ο Μάρι. Εντάξει, οκ. Και πάντα εσύ ο χρόνος stop. Τα stop, εσύ ο καμπανελί. Κώστα. Πόσα πέναλτι απέκρουσε ο Φαμπιάνο απέναντι στον Αστέρα το 21. Δύο. Σε πόσους τελικούς κυπέλλου αγωνίστηκε η Ολλανδία. Δύο. Ποιον Ιταλόν κουτούλης ο Ζινετής ζητάς των τελικών του Μουντιάλ του 6. Μαδράτς. Ποιο είναι το έτος ίδρυσης της Σαλαμίνας. 48. Ποια χρονιά ιδρύθηκε η ανόρθωση αμοχώς του. 11. Ποιος ήταν ο σκόρερ της Ισπανίας των τελικών του Μουντιάλ το 10. Ινιέστα. Ποιο είναι το παρατσούκλι της Μίλαν. Ροσονέρι. Ποιο είναι το παρατσούκλι της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ασπιρίνες. Ποιο είναι το μικρό όνομα του πρώην προπονητής Ομόνιας Λένων. Νίλ. Ποιος ήταν ο προπονητής της Κύπρου στο 3-2 απέναντι στην Ισπανία το 98. Ο... Σε ποιο γήπεδο αγωνίζεται η Σίτι. Στο Έτιχατ. Τι εθνικότητας είναι ποδοσφαιριστής ο Μπρούνο Φερνάντες. Πορτογάλος. Από ποια χώρα κατάγεται ο ποδοσφαιριστής Έντισον Καβάνι. Που είναι Ουρουγουάη. Ποια ήταν... Βάλε, ας σου κάνει βάρτου λίγο πιο εύκολα. Ε, για όνομα του Θεού, ρε. Είναι καλό με εγκλήρωση μια λέξη κίνηση πρώτος. Τώρα τράβησες το σπουμόνος. Πρόβλεψα. Είναι τα λογοριθμό σήμερα. Πέρας με τρεις, ήταν πολλές γάμου το. Ναι ρε, εγώ είναι και μια. Ήταν πολλά δύσκολες. Εγώ είμαι ο Βάσο, ξέρεις το ότι είμαι ο Βάσο. Βάσο μου. Ωραία μου άρεσε Κυπριά. Δώσ' του πόσες. Ότι, περίμενε. Ήβρε μια, δυο, τρεις, τέσσερις. Εσύ σαλάμι να μπάζουν την ευρύογλωση. Καλά ρε. Και να έρθω είναι καθυστέρης αγγελίου. Όχι ρε αμέσως που το είπε. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά. Εν ήβρες τον Πανίκο Γεωργίου. Πανίκο θα θυμούν και θυμούν. Επίαγε το μάτσο, επίαγε το μάτσο. Εννιά, δέκα την Έτιχα και την Πορτογαλία. Ο Φερνάντες. Και ο Ουρουγουάη είναι βράδυ. Και τον Καβάνι είναι βράδυ. Δώδεκα. Δώσ' το κουτινούλο ρε. Γιατί να βάλεις τον Ματεράτσι με εμένα και ξαβάλεις του τώρα. Εσύ δίκαιο μπας, το εμένα τη δόκητσιν. Κύριε μεν τη δόκητσιν, δεν είναι δίκαιο. Ε, περιπέζεσαι μας τώρα ρε, δέκα, εμένα μου τη δόκητσιν. Δώσ' μου έντεκα και κάνουμε άλλη μια ερώτηση. Περίμενε, τέσσερις, έξι. Θα του δώκω, είπε δέκα ας πούμε. Έντεκα ρε λάλουμε. Έντεκα, για πες να μην... Ήταν δώδεκα σύνολο και δυο σου τον Ματεράτσι. Κοσιδί, μη με αποδιάζε ρε. Δεν μπορεί να χάσω για έναν που βάζουν τον. Λοιπόν.
Περιμένετε, τέσσερι. Άρα, κάστε δούλε του. Πάτσο, είμαι μαζί σου γιατί εστίσαν το. Εστίσαν το, μάνα μου. Ρε, είμαι μαζί σου, λέω εγώ. Ναι, ρε, είσαι μαζί. Ναι, ναι. Τώρα, δεν ξέρω, φανήκαμε εύκολε ερωτήσει για να μιλήσω. Τώρα, φίλε. Εβάσο, να σου πει πόσα τέρμα θα βάλει ο Χωρίκου. Πέντε, και τούτε. Οχτώ, μέτρα, μέτρα, πόσε είσαι. Πέσαν του. Είσαι ένα πιάτσι με λαμβάνει ο Ρωμιάς στο Βέγα. Αντικέτ μου του δέσαι. Δεν πειράζει ρε, δεν συγχύζεις. Πόσες είσαι τσάμε. 10, 11, 12, 13, 14. Και τούτες πόσες είναι. 15, 16, 17, 18, 22. 19, 21, 22 σαν προαθλήμα της Ομονίας. Έλα, 22. Κι άκουσες κι ωραί. Τον πακ του μπακ μας το λαρκάζεται, 22. Λοιπόν. Και τούτες πόσες είναι. Ποια σε ζούλε. Πάσο μου, είσαι έτοιμος. Ναι, βάλουμε Ευρώπη, μην μου αρέσει. Τι λες βάρμα, τι είμαι κομπιούτερ. Εκάρεξετε ρε. Έτσι τα μέρ, ρε. Ένα λεπτό να είσαι εδώ. Όχι, δεν θα ζεις ρε, να το εσπίζω. Καλά, τι είναι ακόμα απαντήσω ρε. Λοιπόν, άκουμε, άκουμε. Συγκεντρωμένα, είμαι μητά. Δεν το φτάνω ρε, κάνε 70 αφήσεις. Είμαι μητά, φίλε, είμαι μητά σου εγώ. Είμαι Κωστή, είμαστε μπαρές, έγινε να σου πω, πέ μου την οδό του Μπομπονέρα. Τα Μπομπονέρα. Πάμε, πάμε, την οδό. Πάμε. Ποια ήταν η πρώτη γαλλική ομάδα που πήρε το Champions League. Ποια ομάδα είναι έδρα του Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άρης. Ποιο είναι το παρατσούκλι του Προέδρου του Ποδοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ. Μανιταράς. Ποια χρονιά ιδρύθηκαν ΑΕΛ και Άρης Λεμεσού. Το 1930. Σε ποια κυπριακή ομάδα αγωνίστηκαν η Μόγιο Λουπάχλα. Πάφο. Από ποια χώρα κατάγεται ο Άλεξ Πιλεύσκη. Λευκορωσία. Ποια ήταν η πρώτη ομάδα του Ιβάν Τρισκόφσκη στην Κύπρο. Παραλίμνη. Τι εθνικότητα είναι ο Κέβιν Ντεμπρούιν. Βέλγος. Ποια αγγλική ομάδα παρατσούκλι είναι Σφυριά. West Ham. Πόσα πρωταθλήματα Αγγλίας έχει τότε να. Τέσσερα. Κανένα. Ποια ομάδα εδρεύει στο στάδιο Λα Μομπονέρα. Όταν Τζούνιος. Ποια χρονιά ιδρύθηκε η ΑΕΚ Λάρνακας. Ποια ομάδα του παρατσούκλι είναι Σφυριά. Την ΑΕΚ Λάρνακας θα απαντήσει. Περίμενε, περίμενε. Όχι και την επόμενη να σκάλει. Ήταν έτοιμος. Παρασύρθηκα, παρασύρθηκα. Η ΑΕΚ Λάρνακας τώρα. Ποιον ήταν το παρατσούκλι του εντεγιαδόρου βάζω μου. Του παγίου ποδοσφαιριστή Δημήτρη Ιωάννου. Σκούλος. Εγώ δεν ξέρω. Ένα λεπτό, για να είμαστε δίκαιοι. Είτε δεν είμαστε δίκαιοι, πόσο είπε. Οι κανόνες είναι από μένα. Λοιπόν, θα δώσω του Μάριου μας, επειδή όντως ήταν δύσκολες ερωτήσεις. Δεν θέλω ρε, θέλω. Άρης τώρα, χαλάλι του. Γι' αυτό με μοιάνετε προαθλήματα. Ας πω κάτι, όχι. Επειδή πέρσι εγώ κέρδισα, εντάξει, να φύγω και κάποιον να κερδίσει. Είχε με εγώ, ενώ... Περίμενε, πόσες απάντησες. Δεν ξέρω. Λοιπόν, απάντησες. 14. Ναι ρε, άπαζε είναι η πρώτη. Περίμενε, απάντησες. Μαρσέι, Ήβρεστο. Κλεάθης Βιγελίδης Ήβρεστο 2, Μανιταράς 3, 34, 5, 6, 7 Ήβρεστες, 8, 9, εν Ήβρεστη Τσότεναμ, Μπόκαν Τζούνιορς Ήβρεστη 10 και ποια χρονιά ιδρύθηκε η ΑΕΚ Λάρνακας Ήβρεστο. Δεν ξέρω, δεν τα μου είπα ρε, ένα θύμα, δεν τα μου είπα. Για την ΑΕΚ αν είπες. Την ΑΕΚ, αν τα κόσατε. Ήβρεστο σκούλων όμως. Ναι, 11. 11, 20, 20. Εν το 96 ΑΕΚ. Είπα 96, αλλά είναι το 96. Για 94. 2, 4. Όχι ρε. Εδώ βάλω 10. Εμπρόδος ο Κωστής. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Βάρτες έτσι ρε, βάρτες ζαμε έτσι. Ρε, βάρτες έτσι. Θέλω άλλο 3. Άλλο 3. Πόσες έχεις. 19. 19. Μάριο μου εσύ φίλα, δες φυλαξού. Έλα. Βάσο, δικαιώμαι έτσι εγώ κάπου. Να χρησιμοποιηθούν και την Παρασκευή και αύριο οι συγκεκριμένες φύσες. Παρασκευή ήταν πως. Να πούμε τον παιδιόν ότι αύριο είναι το special επεισόδιο των Βαροσοτών, τον μπλε. Εμάς και δάμε. Δάμε ο αντιπρόσωπος τους, ο οποίος έφυγε. Ποιος ήταν, ο Μπούφος. Στη Λάρνα, όχι, όχι. Ο Αργύρης. Ο Αργύρης στη Λάρνακα στο Ταμάλα και την Παρασκευή sold out φίλε. Να χτίσει, θα πάμε. Θα προσπαθεί, πού. Δάμε στον ίδιο χώρο, το Into the Orange, sold out. Sold out. Ναι, ρεκόρ εισιτήριο. Εάν μας κανονίσουν κανένα εισιτήριο. Να δούμε, να δούμε. Πόσες, να ανακηρύξουν τον νικητή. Ένα Κωστής.
Ο Κωστής, να κάνω και κλήρωση. Άντε ρε Κωστά μου. Μάρια μου, εσύ λάζεις φυλάξω ρε. Αφού είναι μου να μετρήσουμε. Να σου εσύ ρο. Έλα φέρτε. Πιάσε το περσινό το παγκοσμίο. Πώς είσαι ρε. 59. 59. Έχασε ρε Βάσο. Έχασαμε. Χάσαμε Βάσο μου. Γιατί ρε μετράδες. Άντε ρε να ανακηρύξουμε τον παγκοσμίο προαθλητή ρε. Κι άμε λείπει μια. Έχει να κλέψω λίγο ρε. Πόσες Βάσο μου. 5, 10, 15, 20, 40, 45, 50, 53. Ο παγκόσμιος, καλώς το σημαίνει, ο παγκόσμιος πρωταθλητής για το 23 είναι ο Κωστής Αντρονίγου. Ποιο είναι το δώρο μου. Συσωτήκε το από ελ. Συσωτήκε το από ελ. Λοιπόν, τα δώρα. Θα πεις έναν αριθμό. Ναι. Από το 1 μέχρι το 20. 25 είναι. 25. Από το 1 μέχρι το 25. Και ένας κόκκινος θα κερδίσει ένα wireless headphone set boom της Μιέγκο. Να σου κάνω και σε ένα δώρο. Έθω πιέσω σήμερα. Λοιπόν, αφού καλέξει ο Κωστής έναν αριθμό που το 1 μέχρι το 25, για όσους μας βλέπουν, να στείλετε μήνυμα στο Instagram του eShop for Fitness και μήνυμα The Netcast Zone για να κερδίσετε το άλλο μετά από κλήρωση που να κάνουμε με 10 μέρες. Μετά από 10 μέρες. Άρα, Κωστή μου, να δώσεις ένα δώρο χριστουγεννιάτικο, παιδιά, 250 ευρώ του ειδών, voice cancellation, ό,τι πρέπει για jogging, Instagram φωτογραφίες, ξέρετε που τούτα. Λοιπόν, ένα να έρθει μου το 1 στο 25. Το 22. Το 22. Ποιος είναι το 22. Ρε, να κερδίζεις και περσίζει. Όχι, ναι. Έλα να παρακαλείς το δώρο σου, ας χειροκρότημα για ο φίλος μας. Είναι ψωσ σου. Ήταν να σου πω, ρε. Όχι, είμαι, θυμάσαι με τους πρώτους subscribers, θέλω να μηνύματα που είσαι πράγμα από αρχή. Το όνομα σου, Είμαι ο Νεόφυτος. Λάρκου, όχι. Νεόφυτος Φράγκος. Ναι. Είμαι ο Μονιάτης. Αλλά έμπαιζε κανένα ρόλο η παρέα με έναν παρέα. Πέρασε ωραία. Το καλύτερο πράγμα τη φετινή χρονιά. Άντε ρε. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε που φέρετε τα podcast στην Κύπρο. Ο κύριος. Να πειράξω λίγο. Το καλύτερο πράγμα τη φετινή χρονιά είναι και η καλύτερη. Γι' αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, φίλε μου, δικό σου μια προσφορά του eShop for Fitness και ο Κωστής που έπιανε το παγκόσμιο κύπελλο του 23. Μπράβο, Κωστή. Λοιπόν, τούτο είναι για εκείνους που να στείλουν μήνυμα. Αλλά νούμερο 2, Βάσος Ηλιάδης. Ναι. Θα σου κάνω και εσένα ένα δωράκι, αλλά θα σου το στείλω, Βάσο μου, όχι τώρα. Να κληρώσουμε. Ναι. Θα κάνουμε κλήρωση για την ομάδα του Βάσου, τους μαύρους, έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 25. Ένα δώρο κουπόνι για τα Skitsas Optical, 100 ευρώ. Έχουν κατάστημα στο Νικοσία Μολ και στην Κοκκίνο Τριμηθιά. Να πάτε να πιάτε ό,τι θέλετε που γιαμε. Και αντίστοιχα για εκείνους που μας βλέπουν, follow το Skitsas Optical στο Instagram για να στείλετε μήνυμα The Netcast Zone. Έλα βάσουμε ένα αριθμό που το 1 ως το 25. Πάρα πολλά πράγματα το Αποέλ για να πειράξουμε. Αυτό ρε. Σκέφτηκα και ούτε πράγμα. Καλό. 29 εντός να πω 29. 29 φετινό. 29 και το 74. Α, το ρε βρε αν νούμερο. Το παίζα φιλικά. Θεωρείς, άμα ζητάς κοινό, ζητάς και το άλλο και μπαλασάρι. Εσύ, το ζητάς. Ποιο. Μα να πάει πόσα, τρία πόσο είτε. Δεν μπει η δουλειά σου. Είναι μπει η δουλειά σου. Να μάθει να... Ένα αριθμό που το 1 στο 25. 1926-10 και 2-6-18. Ο αριθμός 18 μαύρο. Ποιος το κρατά. Ωραίος. Ο φίλος μας ο... Ανδρέας. Ανδρέας, Ανδρέα μου. Σαν να έχει στήσει με το άτυπο. Σε είπα το σωμονιάτη. Άλλα σε καλά. Καλύτερα, Ανδρέα μου. Λοιπόν, και για την ομάδα του Μάριου. Με γελάρε. Να δούμε τι ήταν να δούμε. Ένα λεπτό, περιμένετε να κάνουμε δαμέ, ο Βαλεντίνος, ο Παναγιώτης, η συνεταιρή μου. Λοιπόν, για την ομάδα του Μάριου του Νεοφύτου θα δώσουμε ένα δώρο κουπόνι προφορικών του. Τον απλά να έρθουμε να κάνουμε χειραψία για παραγγελίες από τα Φούτι, που είναι και οι σπόνσορες του σημερινού event. Έναν αριθμό που την ομάδα των Άσπρων που το 1 ως το 25
για να κερδίσει ένα δώρο κουπόνι αξίας 90 ευρώ για παραγγελίες που αφού είναι σοβαρό μπός. Σοβαρό μπός. Από αριθμό, το 10. Το 10. Ο φίλος εδώ, έλα, έλα φίλε μου. Μόνο χειραψία μου να κάνουμε. Στείλ μας ένα μήνυμα στο netcast. Να τρώεις που μένα. Αλλά από Ελλάρα. Δύο από Ελλάρα. Από Ελλάρα. Δεν πάσω είδες είναι τα όσοι κανονίσαν. Από Ελλάρα. Εσύ να ήταν ομοκρατής. Ναι ρε, να το κάνουμε σε σύντροφο. Σε σύντροφο. Και οι αγίνες που να στείλουν στο Instagram του Foodie για να κάνουν follow the netcast zone έχουμε για έναν τυχερόν 60 ευρώ. Λοιπόν, τελευταίες κουβέντες για να σας αποδεσμεύσω επειδή έχετε πάγει δουλειές. Μια πρόβλεψη όπως έκαναν πέρσι, ποιος είναι να πιάει το πρωτάθλημα. Ποιος είναι να πιάει το πρωτάθλημα. Επέτω ρε. Όχι, έτσι θα το πω. Να πω έναν γιο που πιστεύω. Είναι το ίδιο. Όχι, είναι πολλά γλυόρο να πω ότι είναι όπως να πιάει. Όπως ξέρω να μου να αλλά νομίζω είναι το Αποέλ. Αποέλ πιστεύεις, ναι. Εσύ έναν τελευταίο να σε αφήγουμε, βάσο μου. Πρώτα απ' όλα ευχαριστήσουμε εσένα. Όχι εμένα, την ομάδα. Τον ναι, Ed Cazon, τον Ζινονί, τον Σοκράτη, τον Βαλεντίνο, όλα τα παιδιά. Τον Ζινονί, τον Βαλεντίνο. Σοκράτη. Τον Κυριάκο, τον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα. Σοκράτη. Όλα τα παιδιά. Τον Άλεξ, τον Ανδρέα, μεγάλη ομάδα του Ed Cazon και της εταιρείας Γυμνικά που ασχολείται με το κανάλι. Βασικά τον Ed Cazon. Για δεύτερη χρονιά που κάνουμε το competition, φιλικά. Παρέλαβες το τρόπιο του παγκόσμιου πραθλητή. Όχι, εφτά δεύτερος. Εσύ το παρέλαβες. Εφτά δεύτερος. Να προσφέρει και αν μας τραφάνε να σηκώνουμε μετά. Είναι καλά που λαλείς. Δεν έχουμε τίποτε να χωρίσουμε, το ξέρετε όλοι. Ο καθένας υποστηρίζει την ομάδα του. Ο αντίπαλος εμποχή στην άλλη πλευρά. Τούτο να έχετε πάντα στο νου σας. Ευχαριστώ πολύ και πρόβλεψε ότι ο Αποέλ θα είναι πρωταθλητής φέτος. Και καλές γιορτές ρε παιδιά. Και καλές γιορτές, Κώστα μου. Κώστα μου, ο τελευταίος λόγος σε σένα. Εγώ νομίζω ότι πρωταθλητής είναι αυτός, ποιος είναι. Λαρνακάς. Ναι. Δεν τι έκαμες τώρα. Είναι τυχαίο που το είπα. Περίμενε. Δεν τι έκαμες τώρα. Δεν έπεσες ever σε καμία πρόβλεψη. Εντάξει. Και με σένα παίζεις κάτι περίεργο. Εκείνο που δεν θέλεις να γίνει πολλά και φοάσαι και λαλείς το, μην νομίζεις ότι θα γίνει. Γινίσκεται. Δηλαδή επειδή είπες πέρσι το ρίστο από έλιστον εξώστην με την κρυφή ελπίδα ότι μπορεί να του την κάτσεις, εμπιάνει. Εμπιάνει, πρέπει να είναι αυθεντικό. Πρέπει να είναι αυθεντικό. Άρα πρέπει να πεις μια αυθεντική πρόβλεψη. Αυθεντική πρόβλεψη, θεωρώ την άκλα. Άτε ρε. Εντάξει, πάσο μόνο πιάτε το πράγμα συγχαρητήρια. Εσύ ρε την της ΑΕΚ, πολλούς που κανόνισαν έτσι. Επίαμε στο Μάτσεστερ να δούμε τον Κριστιανό. Εποσπάσει τον Κριστιανό. Για να την φτάσει ο Μόε αυτή η τρίτη αρχή πρώτη. Άντε ρε. Κέμον. Λοντίνο. Η πρόβλεψη επιθυμία όμως. Όχι ρε φίλε, είναι επιθυμία. Αλήθεια, αλήθεια. Να σε κάνω μια ερώτηση. Πιστεύεις ο Μάνια να μπει στην Εξάδα? Ναι, να μπει. Έτσι ήταν ερώτηση η απάντηση. Να μπει, ναι. Είναι ερώτηση παγίδα. Ήταν ερώτηση για σου. Γιατί, όχι ρε φίλε, πιστεύω ότι να μπει. Να μπει, ρε ποιος είναι να μένει. Να μπει γιατί αν λες πιο που μπεις ότι είσαι χειρότερη. Περίμενε. Είναι χειρότερη. Η Σαλαμή είναι χειρότερη. Α, να μπει μόνο. Ναι ρε, από σκαλουμάθια που είσαι. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, παιδιά. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά.